Καλησπέρα. Γεια σας. Ποιος είσαι? Είμαι ο Βασίλειο και είμαι ο ιδιοκτήτης του κανάλι Λαμαρίνας. Ωραία. Τι σχέση έχεις με αυτό το αντικείμενο εδώ? Κάνω zoom out. Βασικά, πώς λέγεται αυτό το αντικείμενο? Αυτό. Το αντικείμενο αυτό είναι μια πτυτική συσκευή και λέγεται παραμότορ. Η σχέση μου είναι ότι πετούσα παλιά. Και όταν λέω παλιά, μέχρι το 2012-2013, δηλαδή έχω 10-11 χρόνια που δεν ασχολούμαι. Και ο λόγος που δεν ασχολούμαι πλέον είναι ότι έπεσα με τα μούτρα στο YouTube. Από εκεί σταμάτησα. Ξεκίνησα τα βιντεάκια, αυτά τα κανάλια που βλέπετε, και μου έφυγε η μεγάλη διάθεση για παραμότορ. Επίσης, ήμασταν μια παρέα γύρω στα 40 άτομα στην Ελλάδα, η οποία διαλύθηκε όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση το 2008, άρχισαν ένας-ένας να διαλυόμαστε. Δηλαδή, δεν διαλυθήκαμε, δηλαδή να πεις σταματήσαμε, απλά εμείς βρισκόμασταν, η μισή ήταν από Αθήνα και η άλλη μισή από Βόρεια Ελλάδα και βρισκόμασταν νότια της Λαμίας, στο Κάστρο, πάνω στην Εθνική. Βρισκόμασταν εκεί και πετούσαμε. Όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση, άρχιζε ο ένας, ας πούμε, να το ρίχνει πιο πολύ στη δουλειά, γιατί αισθανόταν μια ανασφάλεια για τα οικονομικά του. Τελείωσε ο χαβαλές. Αυτό ήταν και το... Αυτό θέλανε να κάνουν, δηλαδή να μας τελειώσουν το χαβαλέ τότε. Και εμείς δεν τελειώσαμε το χαβαλέ αυτόν. Ο άλλος έφυγε, ο φίλος μου ο Νάσος, πήγε στην Αυστραλία, που πετούσε εδώ πέρα, ήμασταν στη Λάρισα μαζί, ήταν ο συνυπτάμενός μου. Βρέθηκα μετά να είμαι μόνος μου. Απογειωνόμουν στον αέρα και ήμουν μόνος μου. Αυτά θα μας τα πεις και πιο μετά, αφού εξελιχθεί η συζήτησή μας. Ναι. Τώρα θέλω να ξεκινήσουμε να μιλάμε για το αντικείμενο το οποίο κάνουμε το βίντεο. Ωραία. Για το παραμότορ, έτσι. Θέλω να με διακόπτεις για να μην τρέχω σε... Να μην τρέχω, δεν έχω εμπειρία σε αυτά. Ωραία, ωραία, ωραία. Πώς ξεκίνησες, πώς σου ήρθε η ιδέα, δηλαδή ξύπνησες ένα πρωί και λες θέλω να γίνω παραμοτεράς? Λοιπόν, καθόμουνα στο... Εγώ δεν τηλεόραση δεν έβλεπα ποτέ. Και πήγαινα, έτρωγα το μεσημέρι όταν ήμουν μικρός, μιλάω για ηλικία, τότε ήμουνα 19 χρονών και καθόμουν και έτρωγα. Και εκείνη την εποχή, στο RT3, είχε μία εκπομπή, ντοκιμαντέρ, σειρά με ντοκιμαντέρ, που την έκανε ένας Γάλλος που λεγόταν Νικολά. Αυτός ο Γάλλος είχε τζιπάκια, έκανε σκι και έκανε extreme πράγματα. Και πετούσε με μπαλόνι πάρα πολύ, το αερόστατο αυτός, στα επεισόδια. Και έκανε και ελεύθερες πτώσεις από πάνω εκεί πέρα, πηδούσε με αλεξίπτο και άνοιγε κτλ. Δεν τα έδινε πολύ σημασία αυτά. Πετούσε με αετό, το τρίγωνο, δέλτα πλάνο, μηχανοκίνητο αετό, και αυτό μ' άρεσε, αυτό το κοιτούσα. Και μια μέρα, κάθε φορά που έτρωγα, το συνδύαζα, ήξερα ότι θα είναι και αυτό το ντοκιμαντέρ, ενώ δεν έβλεπα καθόλου τηλεόραση, ήμουνα έξω όλη μέρα, εκεί δεν ήθελα να το χάνω, αυτό μ' άρεσε. Σε τι ηλικία αναφέρεσαι? 20 χρονών περίπου, 20. Πάνω κάτω. Mm-hmm. Το 1999 αρχές ήταν αυτό. Αρχές του 99, εγώ με το 77, το 2000 ήμουνα 22 χρονών. 22. Νεαρός, πολύ. Ναι. Και όπως δεν έχανε επεισόδιο, σε κάποια φάση βλέπω μιας μέρας που είχε το επεισόδιο ο άνθρωπος, είχε ένα τζιπάκι και είχε πάει σε κάτι, Τουρκία ήταν, δεν ξέρω, είχε κάτι σαν βράχους. Και σταματάει με το τσιπάκι, ανοίγει τον μπορμπαγκάζ, βγάζει μία σακούλα, την απλώνει. Κοιτούσα εγώ, έτρωγα, σταματάω να τρώω, βγάζει αυτό το πράγμα, το συναρμολογεί. Mm-hmm. Γιατί αυτό θα σας εξηγήσω μετά πώς, τι κάνει αυτό, πώς συναρμολογείται, πόσο μικρό γίνεται. Το συναρμολογεί, τον κοιτάω, λέω τι είναι αυτό. Βλέπω μια προπέλα, εδώ, είναι προπέλα εδώ, έλικα. Περιμένω με αγωνία, λέω τι θα κάνει τώρα ο τύπος, το κουμπώνει, λέω τι είναι αυτό.
σε κάποια φάση το βάζει μπροστά. Εγώ είχα σταματήσει πλέον να τρώω, δεν έτρωγα. Είχα μείνει με την πουκιά στο στόμα έτσι. Με πάει να με μιλήσει ο πατέρας μου που θα βγει. Μην μιλάς. Ακριβώς αυτό. Το θυμάμαι σαν τώρα. Τρέχει ο τύπος με τη μηχανή, μαρσάρει, έρχεται το φτερό πάνω, το αλεξίπτο, λέω φτερό, τρέχει και βρέχει στον αέρα. Και λέω, μετά δείχνει εικόνες από πάνω, μιλούσε για τα βράχια, μιλούσε για τέτοια. Και πριν το κάνει αυτό, είχε πει θα απογειωθούμε με το παραμοτέρ και εγώ δεν συγκράτησα τη λέξη παραμοτέρ. Και μετά προσγειώθηκε και έδειχνε άλλα πράγματα και δεν κράτησα τη λέξη. Δεν ήξερα πώς λέγεται. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ίντερνετ. Τουλάχιστον δεν είχαμε εμείς εδώ στη Λάρισα και στην Ελλάδα γενικά. Τι να κάνω εγώ, άρχισα να ψάχνω σε περιοδικά, να ψάχνω πού να ψάχνω, να ρωτάω κόσμο. Τι είναι αυτό, πού να, δεν το ξέρω ρε φίλε. Δεν το ήξερε κανένας. Και αφού ρωτούσα έξω στον κόσμο, με λέει ένας, ρε εσύ, δεν το ρωτάς, υπάρχει ένας, λέει, Καρύδης λέγεται, είναι αλεξίπτο πλαγιάς, αυτός θα ξέρει πώς λέγεται. Λαρισαίος και παραδίδει μαθήματα πλαγιάς. Λέω, εντάξει, ψάχνω, τον βρίσκω, έψαξα το τηλέφωνό του, ρώτησα, τον βρήκα και κάπου στα τέλη του 1999 πίνω καφέ με τον Καρύδη, τον εκπαιδευτή, και το λέω, πώς το λένε αυτό το πράγμα. Μου λέει, το λένε παραμότορ, δεν το κάνει κανένα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Λέω, το θέλω. Λέει, δεν υπάρχει. Θα βγεις έξω να το βρεις, δεν μπορεί να σε παραδώσει κανένας μαθήματα κτλ. Αυτό που μπορώ να σε κάνω εγώ είναι να σε παραδώσω μαθήματα παραπέντε. Το παραπέντε δεν είναι έπεσε στο παραπέντε που λένε. Παραπέντε. Αλεξίπτο πλαγιάς, στα γαλλικά. Εντάξει. Και κανονίσαμε ραντεβού για να κάνω τα μαθήματα παραπέντε, γιατί αυτό δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Και τελικά υπήρχε, αλλά το είχαν δύο άτομα είχαν στην Ελλάδα. Που έκαναν μαθήματα ή όχι, που είχαν. Δεν υπήρχαν μαθήματα. Δεν υπήρχαν καν μαθήματα, όπως είπες. Δύο άτομα και αυτοί δεν είχαν γνώσεις. Μόνοι τους, δηλαδή, έτσι από το παραπέντε και αυτοί. Προσπαθούσαν, είχαν πετάξει, λυπείς γνώσεις, κινδυνεύαμε. Δεν ήταν. Δείξε μου λίγο. Και στον κόσμο, έτσι, για να καταλάβουμε, ναι. Γιατί αυτό που μιλάμε τόση ώρα, άλλος δεν το γνωρίζει. Ναι. Τι θα σας δείξω. Λοιπόν. Να σας κάνω ένα tour στο μοτέρ. Ναι. Έχουμε... Είναι βασικά αυτό που μπαίνει, το κρατάς, ναι, στα χέρια. Έχουμε ένα κράνος ελαφρύ, πιάσε λίγο. Ναι. Μισό λεπτάκι. Α! Ναι. Πούπουλο. Πανάλαφρο. Το φοράς έτσι. Δεν χρειάζεται να είναι σκυμμένο, γιατί άμα πέσεις, θα πέσεις με πολύ λίγο, με πολύ λίγη πίεση και συνήθως θα πέσεις σε, όχι στην άσφαλτο, ναι, στο χώμα. Λίγο να σε προστατεύσει χρειάζεσαι, λίγο. Θα μου πεις τώρα πώς μπορεί να πέσεις με λίγη πίεση όταν είσαι πέφτεις από ψηλά. Άμα κάνεις να πέφτεις σε απώλεια στήριξης, να πέφτεις κανονικά, δεν σε σώζουν 500 κράνη, τίποτα δεν σε σώζει. Ίσως κάποια στιγμή να υπάρχει κανένας αερόσακος, πάντως αυτή τη στιγμή. Από ό,τι γνωρίζω εγώ, δεν υπάρχει κάτι που να σε σώσει. Φοράς το κράνος, κάνεις εδώ πέρα. Βάζεις το κάθισμα. Θα δεθώ. Άρα κάθεσαι εσύ αυτού πάνω. Εδώ κάθεσαι. Αυτό θέλω να μου δείξεις. Θα μπορέσουμε και να το κάνουμε και πτήση κιόλας. Ναι. Θα μιλήσω γι' αυτό, για την πτήση, γιατί εγώ τώρα αυτή τη στιγμή δεν πετάω, αλλά μπορώ να το κάνω πτήση. Λοιπόν, έρχεται το μπράτσο να το κρατήσει, να πάρει τη μορφή. Εδώ, άμα θες να δείξεις, λέω πώς βάζω, έλα λίγο να ζουμάρεις εδώ, στο 35 mm. Ναι. Βάζω αυτό εδώ μέσα και με αυτό εδώ το καραμπινάκι, πώς να το πω. Κλιπάκι. Αυτό είναι ιταλικό μοτέρ. Εγώ πετούσα με άλλο μοτέρ τώρα. Το πήρα αυτό από ένα φίλο. Το λύνεις εδώ.
το φέρνεις έτσι, είναι γύρω στα 20 κιλά πάνω κάτω, συνήθως πάνω από τα 20. Αυτό είναι 20. Είναι από τα πιο ελαφριά. Αχα. Ναι. Και... Α, να το. Ναι. Είσαι εδώ έτσι, τώρα δεν ξέρω το μικρόφωνο τι κάνει. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, δεν είσαι εδώ και στα πόδια. Αυτό δένομαι εδώ, έτσι, το σφίγγω. Λοιπόν, και εδώ δεν είσαι στο αλεξίπτο, έτσι. Σε αυτούς εδώ τους σημάντες. Ναι, το αλεξίπτο είναι εδώ, είναι νέας τεχνολογίας, αυτό το συγκεκριμένο. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ελαφρύ. Δεν θυμάμαι κιλά τώρα, να σας πω την αλήθεια. Και αυτό είναι το εφεδρικό, το δεύτερο αλεξίπτο. Το οποίο τι σημαίνει, ότι αν δεν δουλέψει το ένα, το πιάνεις ανοίγεις εδώ, το δεύτερο. Το πιάνεις από εδώ πέρα, έτσι. Στο συγκεκριμένο το πιάνω από εδώ πέρα, κανονικά το πιάνεις από το ίδιο. Εγώ το έχω δύο καραμπίνερ. Αυτά λέγονται καραμπίνερ. Το περνάς από εδώ, και αν μπλεχτούν τα σκοινιά, μπλεχτείς με κανέναν άλλον, σε βάλεις καμιά απώλεια στήριξης, μπορώ να μιλήσω για αυτά, τι κίνδυνοι υπάρχουν, τραβάς το δεύτερο, το οποίο πρέπει να το πετάξεις μακριά, να μην μπλεχτεί με το άλλο. Και δεν θα ανοίξει. Καταλαβαίνεις. Ναι. Αυτό είναι ότι πιο σύγχρονο υπάρχει μοντέρνο, πούπουλο. Θα έρθουμε μετά στον εξοπλισμό. Τώρα αυτή τη στιγμή... Λίγο να το δούμε. Θέλω αυτό να σας πω, θέλω. Θέλω να σας πω. Ότι και να βάλεις υπότιτλους στην αρχή, ότι δεν είναι βίντεο το οποίο θα το δει κάποιος και θα πάει να αγοράσει και να νομίζει ότι θα πετάξει. Άχι. Θέλει μαθήματα. Ακόμα και εγώ τώρα που πετούσα χρόνια και το έχω σταματήσει, για να κάνω μια πτήση, θυμάσαι πόσο στρες είχα. Πολύ, πολύ. Ναι. Και ακόμη δεν αισθάνεσαι τόσο ελεύθερος. Δεν αισθάνομαι καλά εγώ τώρα, ναι. Για να πετάξω, πάω πετάω. Το ξέρεις. Γύρνα λίγο πίσω. Έτσι, πλάι. Α... Ναι. Το ξέρεις ότι μπορώ να πάμε στο χωράφι πίσω και να πετάξω. Το ξέρεις αυτό. Αλλά μου λείπεται η παρέα. Δηλαδή θέλω να βρω έναν φίλο που να το κάνει αυτό το πράγμα κι αυτός, για να έχω να το μοιραστώ. Γιατί μόνος σου πας και άσε που είναι και δεν ασφαλές. Γιατί εγώ τώρα όταν πετάω μπορεί κάτι να μου συμβεί και να στουκάρω κάπου. Δεν θα με δει κανένας. Σωστά. Με τη μηχανή άμα πέσεις, θα πούνε κάποιος έπεσε. Με αυτό είσαι στα χωράφια. Μπορεί να είσαι στο δάσος μέσα, δεν σε βλέπει κανένας. Όταν πετάνε δύο, ένας παρακολουθεί τον άλλον. Είναι καλά ο Μίτσος. Καταλαβαίνεις. Εγώ τώρα δεν έχω να το κάνω αυτό κάποιον άνθρωπο και να μοιραστώ. Λοιπόν, και αφού φουσκώνεις το αλεξίπητο, λέω πώς δουλεύει τώρα, φουσκώνει, τρέχεις. Πατάς γκάζι, το γκάζι είναι. Θα το δείξω μετά τον γκάζι, πώς είναι, δεν το φτάνω. Τώρα θα έπρεπε να το είχα πάρει στα χέρια. Και γύρω στα 3 λίτρα την ώρα, περίπου, χωράει γύρω στα 8, 10 εκεί μέσα. Αναλόγως το μοντέλο. Ζυγίζει 20 κιλά, χωρίς τα καύσιμα και μπορείς να τρέξεις. Μπορείς να τρέξεις. Για να πάρεις τη φόρα. Ναι, με το που τρέχεις, κάνεις 3-4 βήματα. Το αλεξίπτο σε κάνει αυτό το πράγμα και στο αφαιρεί το μοτέρ. Δηλαδή τρέχεις, αλλά πλέον δεν το έχεις το μοτέρ. Δεν το νιώθεις, σαν βάρος. Καθόλου. Ναι, ναι. Και μετά από λίγο κάνεις δύο βήματα ακόμα και μετά είσαι και εσύ ελαφρύς. Δηλαδή, εγώ τώρα ζυγίζω πες 85 κιλά. Μετά, αφού κάνω 3-4 βήματα, είμαι ζυγίζω 40 και κάνεις το τρέξιμο της πάπιας. Δηλαδή, πας έτσι, έτσι, έτσι και βρίσκεις στον αέρα. Δηλαδή, μπορεί να εγώ να τρέξω χωρίς το μοτέρ και να τρέξω μέχρι 15 χιλιόμετρα τέρμα. Με το μοτέρ μπορεί να πιάσω και 20. Γιατί κάνω σε το... σμπρώχνει και αυτό σε βοηθάει. Μισοπετάω. Ναι, δηλαδή, ναι. Πολύ ελαφρύς. Τακ, τακ. Πρέπει δηλαδή, να είσαι σε κατηφόρα για να πετάξεις. Σε κατηφόρα που γιώνεσαι πιο εύκολα. Mm-hmm. Σε ίσιωμα θέλει να τρέξεις παραπάνω. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να μην έχει εμπόδια, δηλαδή να μην έχει ένα δέντρο και κάνει στροβιλισμούς ο αέρας. Αν είναι ανάμεσα από βουνά ή από λόφους... Θα πρέπει να γνωρίζεις μετεωρολογία πολύ καλά. Εμείς όλοι ξέραμε μετεωρολογία. Εγώ το θυμάμαι ακόμα αρκετά πράγματα.
Η μετεωρολογία συμπεριλαμβανόταν μέσα στα μαθήματα που κάνατε, που έκανες, ας πούμε, που είπες, στα μαθήματα το παραπέντε. Μέσα στις συζητήσεις. Από το παραπέντε, το παραπέντε είναι η ραχοκοκαλιά. Δηλαδή, άμα δεν ξέρεις παραπέντε, δεν μπορείς να πετάξεις με τέτοιο. Κινδυνεύεις. Εσύ τι πέταξες πρώτη φορά? Παραπέντε. Για καιρό. Απέταξες παραπέντε. Δύο χρόνια. Παραπέντε. Δύο χρόνια. Ναι. Αρκετό. Δεν μπορούσα να το βρω αυτό. Ήταν πανάκριβο. Έπρεπε να πάω εξωτερικό. Και μετά από δύο χρόνια βρήκα ένα μεταχειρισμένο που είχε φορούσε μοτέρ από γεννήτρια που τραβάει νερό. Πατέντα. Για κάτσε λίγο τώρα, τι μου είπες να το συνειδητοποιήσω. Μοτέρ από γεννήτρια. Μοτέρ από γεννήτρια, από μηχάνημα που τραβάει νερό. Γερμανικό. Ναι. Σόλο λιγόταν. Ναι. 200 κυβικά, το οποίο ήταν πολύ πιο βαρύ από αυτό. Για να το βάλεις μπροστά, από εδώ παίρνει μπροστά. Τραβάς στο σκηνή. Έτσι. Λοιπόν, στάσω. Τραβάς το σκηνή το οποίο συνδέεται με τον κινητήρα. Ναι, ναι, χρν, παίρνει μπροστά. Εκείνο για να το βάλεις μπροστά, έπρεπε να κάνεις κάνα μισά ώρα να τραβάς σκηνή. Τι? Ήταν τεχνολογία. Κατάλαβα. Το 80, δηλαδή ναι, ναι, ναι. Πατέντα. Mm-hmm. Μας δυσκόλευε πολύ εκείνο, αλλά δεν υπήρχαν μηχανήματα τέτοια. Και ήταν και 30 κιλά. Ενώ αυτό είναι 20 και παίρνει και μπροστά και είναι και mm-hmm. πιο δυνατό. Mm-hmm. Τεχνολογία προχώρησε γενικά. Τι άλλο, για ρώτησα. Ήμασταν στο παραπέντε που σε ρώτησα ότι πέταξες παραπέντε πρώτα και μου είπες ότι έκανες δύο χρόνια. Το παραπέντε είναι χωρίς μηχανή. Το παραπέντε είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, χωρίς μηχανή. Και τι έχεις, μόνο το αλεξίπτωτο? Είναι, ας πούμε ότι αυτό εδώ πέρα. Αυτό τώρα είναι το αλεξίπτωτο, αλλά υποθέσουμε ότι είναι ένα βουνό. Έτσι. Ωραία. Εσύ πας από εδώ να πετάξεις, τρέχεις από εδώ να πετάξεις. Τι γίνεται, ο αέρας έρχεται από εδώ. Δεν πας όταν έρχεται από πίσω. Λέγεις επίνεμα, είσαι στα επίνεμα μετά. Στροβιλισμούς. Θάνατος. Θάνατος. Κίνδυνος θάνατος στα επίνεμα. Αυτά μπορεί να σε σκοτώσουν τα επίνεμα. Θες αέρα που να χτυπάει την πλαγιά. Καθαρό αέρα. Να μην έχει εμπόδια, τίποτα. Να πέφτει πάνω στην πλαγιά, η οποία έχει και μία κλίση έτσι ωραία. Και αυτός ο αέρας πέφτει και αλλάζει από... από οριζόντιος γίνεται κάθετος. Αλλάζει, κοίτα πως πάει. Πάει έτσι εδώ και γυρνάει. Με αποτέλεσμα να έχεις έναν αέρα που ανωδικό. Αυτό μπορείς να το εκμεταλλευτείς και να πετάς στην πλαγιά, κοντά στην πλαγιά και να μην προσγειώνεσαι για ώρα. Αυτό λέγεται δυναμικό. Δηλαδή με τον αέρα που χτυπάει εδώ που αλλάζει η πορεία, εσύ έχεις έναν ανωδικό αέρα και δεν πέφτει, δεν χάνεις ύψος. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Αυτό είναι ένα αλεξίπτο που κάνει και για παραπέντε, για αλεξίπτο πλαγιάς και για παραμοτέρ. Και για τα δύο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις αυτό το φτερό, mm-hmm. το συγκεκριμένο. Να ρωτήσω κάτι. Όταν ας πούμε θέλεις να προσγειωθείς, έτσι. Να πω λίγο κάτι, ναι, γιατί ναι, αυτό ναι. μπορεί να το θέλει ο κόσμος. Βέβαια. Να το ξέρει. Αυτό είναι ένα παραπέντε που τη μόνη διαφορά δεν ψάχνει να βρεις ανωδικά ρεύματα, τα έχεις εσύ. Έχεις εσύ το μοτέρ. Που το μοτόρ όταν τρέχει πιο γρήγορα από το φτερό, αλλάζει η πορεία το φτερό και σηκώνεται προς τα πάνω. Καταλαβες. Δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω για να είμαι ειλικρινής. Κοίτα, ας πούμε ότι αυτό είναι το φτερό. Ωραία, το βρήκε το παράδειγμα, ναι. Ναι, και εδώ πέρα είναι ο άνθρωπος. Ναι. Όταν αυτό σμπρώχνει, γυρνάει η έλικα και σμπρώχνει, mm-hmm. πάει πιο γρήγορα από το φτερό και αλλάζει. Α, στο ναι, τώρα κατάλαβα. Μπράβο, ναι. ναι. Κατάλαβες, δεν μπορείς να σταματήσεις τον αέρα με αυτό. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορείς να σταματήσεις. Θα πέσεις σε απώλεια στήριξης. Πάντα προχωράει μπροστά όπως το αεροπλάνο. Δεν μπορεί να σταματήσει και να μείνει στον αέρα έτσι. Mm-hmm. Να πεις κάνω ένα διάλειμμα. Πρέπει πάντα να προχωράει μπροστά. Πάντα. Σύμφωνα στον αέρα, άμα φυσάει, αυτό ας πούμε τρέχει γύρω στο 25 χιλιόμετρα. Ταχύτητα ανέμου, όχι εδάφους. Διαφορετική. Ναι. Δηλαδή αυτό έχει μια ταχύτητα για να πετάξει 25 χιλιόμετρα. Άμα δεν φυσάει καθόλου, εγώ έχω 25 χιλιόμετρα ταχύτητα στο φτερό ανέμου και έχω και 25 χιλιόμετρα εδάφους, γιατί δεν φυσάει καθόλου. Αν ναι. φυσάει 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα αέρα, φυσάει σήμερα, λέμε φυσάει. Φυσά, 10 ναι. χιλιόμετρα. Εγώ στο φτερό πάλι θα έχω 25 χιλιόμετρα ταχύτητα ανέμου, αλλά εδάφους μετά θα έχω 15, γιατί φυσάει και 10. Μπράβο, 25 μείον 10. Αν γυρίσω θα έχω 35. Μπράβο. Αυτό λέγεται. Άμα πάω εγώ να προσγειωθώ και έχω πλάτη τον άνεμο, θα τα έφαγα τα πόδια. Τα έφαγε τα πόδια, ναι, γιατί θα πας πολύ πιο γρήγορα. Θα πάω με 35 χιλιόμετρα και να. Με 20 κιλά στην πλάτη, 25 μαζί με τα καύσιμα,
και τα πόδια δεν μπορούν να τρέξουν τόσο. Με το που θα πατήσω, κατευθείαν κράω στη μάπα. Α, ναι, ναι. Σου έχει τύχει τέτοιο πράγμα? Πλάγιος με έχει τύχει. Πλάγιος αεράς. Κοίτα, εγώ πετούσα και κοιτούσα τους καπνούς. Με το που έβρισκα, κοιτούσα το ανεμούριο, αυτό που δείχνει τον άνεμο, και κοιτούσα και τους καπνούς. Και λέω, εντάξει, το ανεμούριο με τον καπνό έχουν την ίδια κατεύθυνση. Γιατί καμιά φορά μπορεί να είναι ψεύτικος αέρας, στροβιλισμός ή κάτι οτιδήποτε. Και αφού το έβλεπα ότι είναι αληθινός αέρας σε όλη την περιοχή, απογειωνόμουν και μετά από κάθε 4 λεπτά κοιτούσα τον καπνό. Γιατί από ψηλά δεν μπορείς να δεις σημαίακια και τέτοια. Και ήξερα πάντα, για παράδειγμα, ας πούμε ότι ο καπνός δείχνει ότι ο αέρας έρχεται από εδώ. Ναι. Έτσι. Εγώ έβαζα μία πορεία, δηλαδή είμαι στη Λάρισα, από εδώ είναι η Αθήνα. Κατάλαβες? Mm-hmm. Και ήξερα ότι άμα συμβεί οτιδήποτε και τέτοια, να μην κάθομαι και να σκέφτομαι, θα κοιτάω προς Αθήνα μεριά. Όχι προς Θεσσαλονίκη. Ναι. Εμείς βρισκόμαστε στη Λάρισα. Ναι. Είναι νότιος ο αέρας. Άρα θα προσγειωθώ προς Αθήνα, no matter what. Άμα συμβεί κάτι και γρήγορα πρέπει να κατεβώ. Οτιδήποτε. Να τον έχεις αντίθετα μπροστά σου, όχι πίσω σου. Έχουν περάσει και μαχητικό. Έτσι. Και αμέσως σφαίρα. Γιατί αυτή δεν είναι ένας, είναι δύο-τρεις. Άρχισα να κοιτάω έτσι και σφαίρα να κατεβώ. Εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να ξέρεις μόλις φτάσεις στο έδαφος. Καλά, δεν χρειάστηκε να κατεβώ. Χρειάστηκε να χάσω πολύ ύψος για να μην έχουμε καμία επαφή μαζί. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να είναι ένα ελικόπτερο, οτιδήποτε. Κάτι να συμβεί. Να σε ρωτήσω κάτι. Με τι σταματάς πιο εύκολα, με το παραπέντε ή με το παραμότορ? Πες, θέλω να κατεβώ, να σταματήσω. Εγώ τώρα, με έχω το παραμότορ, μπορώ να προσγειωθώ και πάνω σε αυτοκίνητο. Χωρίς πλάκα. Mm. Άμα βρω μια φωτογραφία, να τη βάλω που προσγειωνόμουν πάνω σε αυτοκίνητο. Γιατί όταν είναι το αυτοκίνητο εδώ, ας πούμε ότι αυτό εδώ είναι αυτοκίνητο. Ναι, έτσι? Ωραία. Αυτό είναι αυτοκίνητο. Και εγώ έρχομαι εδώ πέρα. Άμα έχω χάσει ύψος, μαρσάρω. Εννοείται ότι φυσάει πολύ όμως για να το κάνω αυτό. Πρέπει να φυσάει 20 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Και όταν το φτερό έχει 25 χιλιόμετρα ταχύτητα, εγώ φρενάρω λίγο και πετάει και με λιγότερα. Κατάλαβες? Ναι. Δηλαδή το φρενάρω λίγο, το πατάω λίγο φρένο. Mm-hmm. Άμα πατήσω mm-hmm. πολύ φρένο, θα πω σε απώλεια στήριξης. Απώλεια στήριξης είναι όταν χάνεις τον έλεγχο. Απώλεια στήριξης είναι όταν το φτερό, αυτό είναι φτερό. Ναι. Όταν το φτερό θέλει αέρα. Ναι. Να σταθεί. Όταν φρενάρεις, μετά οπ, θα φύγει πίσω. Α, θα χάσεις το φτερό. Θα σερθούν. Το αλεξίπτωτο, εμείς που το λέμε με απλά λόγια. Ναι, θα έρθει πίσω έτσι και θα δεις τα πόδια σου να είναι στον αέρα. Δεν θα προλάβει. Ναι. Δεν θες εκεί να βρεθείς χωρίς την προσπάθειά σου. Μερικοί το κάνουν για άσκηση αυτό και κάτω έχει λίμνη. Αλλά δεν θες τα καλά καθόμενα να βρεθείς σε απώλεια στήριξης. Κίνδυνος θάνατος. Θα πούμε και μετά πώς μπορείς να σε συμβεί να βρεθείς σε απώλεια στήριξης. Mm-hmm. Θα το πω και μετά. Mm-hmm. Το βίντεο θα είναι μεγάλο. Αλλά μπορείς να κόψεις λίγο ταχύτητα, πάντα σύμφωνα με τα πλαίσια της ασφάλειας. Δηλαδή δεν μπορείς να κόψεις πολύ, θα μπεις σε απώλεια στήριξης. Όταν πετάς κάθε μέρα, γιατί εμείς τότε πετούσαμε κάθε μέρα, εγώ πετούσα κάθε μέρα. Ζούσα για αυτό το πράγμα, έπαιρνα ανάσες για να πετάξω. Ήμουν συνέχεια, έψαχνα το φτερό, δεν είχα φτάσει σημείο να είμαι ακροβάτης, να κάνω περίεργα και τέτοια. Αλλά μ' άρεσε και βρισκόμουν συνέχεια στον αέρα και πασπάτευα. Δηλαδή, στο πόσο χιλιόμετρα είναι η πτέρυγα, είναι ευαίσθητη, να προσέχω εδώ, να προσέχω εκείνο. Και τέλος πάντων, όταν προσγειωνόμουν στο αυτοκίνητο, φυσούσε παράδειγμα 20 χιλιόμετρα, εγώ πήγαινα με 5. Μόλις έφτανα. Ναι. Με τον γκάζι ανοιχτό. Μόλις έφτανα πάνω από το αυτοκίνητο, πατούσα λίγα φρένα, λίγο γκάζι, λίγα φρένα, κατάλαβες, και μπορούσα να προσγειωθώ όπου ήθελα. Είχα τον έλεγχο. Δηλαδή, με το μοτέρ, άμα δεν σου βγει, μπορείς να κάνεις και μια γύρα ξανά. Ενώ με το παραπέντε. Δεν έχεις δεύτερη προσπάθεια. Με το που πας, να σου πω και το άλλο. Είχα πάει την άλλη φορά και είχε 10 σκυλιά. Τέτοια εδώ πέρα. Μοτέρ, με παραμοτέρ. Με μοτέρ. Και περίμενα να με φάνε. Δηλαδή, με έβλεπαν. Α, είχαν κάτι σβέρκους, κάτι αλυσίδες, καρφιά. Ναι. Ξέρεις, γουμάρια. Ναι. Αυτά ήθελαν να προφυλάξουν τον χώρο τους. Με το που πλησιάζουν, λέω, αυτά δεν φεύγουν. Γιατί πάω προς εκεί, ακούγοντας το θόρυβο, λέω μήπως φύγουν. Δεν φεύγουν και άνοιξαν γκάζι και έφυγα, πήγα προσγειώθηκα αλλού. Άρα είναι πιο ασφαλές. Όταν έφυγα δεν είχε σκυλιά εκεί. Ναι. Πήγα προσγειώθηκα 500 μέτρα, περπατούσα με το μοτέρ στην πλάτη.
Α, και αυτό πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να προσγειωθείς από εκεί που απογειώθηκες. Όταν πας να κάνεις αυτό το πράγμα, φοράς μποτάκια, γκέτες, φοράς ρούχα σαν να λες θα πάω σε σημεία που έχει φίδια. Γιατί θα προσγειωθείς, βάλε τώρα με αυτό το παπουτσάκι εδώ πέρα να προσγειωθώ. Δεν μπορείς να ελέγξεις, μπορεί να βρεθείς να προσγειωθείς κάπου αλλού. Μέσα σε σιτάρια. Πώς θα φύγεις από εκεί. Ναι. Εμείς είχαμε μπότες, ενισχυμένα παπούτσια, τα οποία περπατούσες και λες, έκανες το βρό σου, μη σε φάει κανένα φίδι. Γενικά ήμασταν οργανωμένοι πολλοί, όσοι η παρέα μου τουλάχιστον, δεν ήμασταν επιπόλοι. Αυτά, ρώτα και εσύ τίποτα. Ναι. Είπες ότι όταν ξεκίνησες, όταν ψάχτηκες για το παραμότορ, δεν υπήρχαν άλλοι, έτσι. Δεν υπήρχαν και τώρα άλλοι. Μου αναφέρεις ότι ήσασταν η παρέα. Πώς εξελίχθηκε αυτό, για πες μου. Το 2001 ή 2, κάπου εκεί πέρα, πήρα το πρώτο μου παραμοτέρ. Όπως ήμουν εγώ έτσι, τα μυαλά που έχω εγώ, άρχισαν να έχουν και άλλοι τα ίδια μυαλά. Δηλαδή, ο Νάσος ο φίλος μου είχε πάρει και αυτός το πρώτο του παραμοτέρ. Δηλαδή, έτυχε να είναι 5 άτομα την πρώτη χρονιά, 10, κατάλαβες. Ο Χάρης ο Χριστόπουλος υπήρχε, αλλά ήταν μόνος του, δεν τον ήξερα. Ο Χάρης ο Χριστόπουλος που είναι στο My Style Rocks, αυτό είναι. Πώς το λένε. Ο Χάρης ο γνωστός, δεν χρειάζεται να πεις που είναι. Ωραία. Όλοι το γνωρίζουν. Τέλος πάντων, αυτός υπήρχε πιο παλιός από μένα, αλλά ήταν για πάρτι του. Δεν είναι Αθηναίος, δεν ήξερα εγώ. Εγώ ήξερα μόνο που είναι Αθήνα, δεν ήξερα. Μα τότε δεν υπήρχε ούτε το Facebook, ούτε το Instagram, δεν υπήρχαν, τίποτα. Δεν υπήρχαν. Γι' αυτό σε ρωτάω πώς βρεθήκατε. Ήταν, εκείνη η εποχή έμπαινε και το ίντερνετ στη ζωή μας. Mm-hmm. Εκείνη την εποχή. Και τότε είχε δημιουργηθεί ένα φόρουμ. Mm-hmm. Το φόρουμ τι είναι, δεν υπήρχε Facebook και μπαίναμε εκεί μέσα και μπορούσες να γραφτείς και αυτό το φόρουμ δημιούργησε μια παρέα αμέσως και ξεκινούσε ο ένας μετά τον άλλον. Και μαζευτήκαμε γύρω στα 30-40 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Εμείς ήμασταν και ήταν και κανένα 2-3 στην Κρήτη, οι οποίοι ήταν ξεκομμένοι με εμάς, αλλά εμείς σαν mainland, κεντρική Ελλάδα, που είναι από Θεσσαλονίκη μέχρι Αθήνα, ήμασταν γύρω στα 40 άτομα. Δηλαδή κάθε φορά που συναντιόσασταν, ήσασταν ας πούμε 30? Ήμασταν 15. 15, ναι. 10. Αρκετοί. Μία φορά δεν μπορούσε ο Μίτσος, την άλλη δεν μπορούσε ο Κότσος. Εγώ ήμουν από τους πιο... ήμουν πάντα εκεί, δηλαδή δεν έχανα πτήση. Σε ποιες περιοχές έτσι προτιμούσατε? Η καλύτερη περιοχή για μας ήταν η παραλία Κατερίνης. Μιλάω σαν conditions, πώς λέγεται? Σαν συνθήκες, πετάγματος. Συνθήκες για πτήση νούμερο ένα είναι η παραλία Κατερίνης. Και η άλλη ήταν η Καλογριά στην Πελοπόννησο, από τον πύργο Ηλίας εκεί, από οι ακτές. Τι γιατί, σε κάνει να το λες αυτό? Γιατί η γη είναι, άμα την πιάσεις, όταν έχει ήλιο, την πιάσεις και λες, ζεστή, είναι ζεστή. Χτυπάει ο ήλιος πάνω, είναι ζεστή η γη. Η θάλασσα, άμα την πιάσεις, είναι κρύα, παρόλο που έχει ήλιο. Δεν είναι? Φυσικά, ναι. Τι γίνεται? Πέφτει ο ήλιος, όταν έχει μια ηλιόλουστη μέρα, πέφτει πάνω στη γη, σε όλη τη γη έτσι, και δημιουργεί μια ανωδική πορεία του αέρα. Πώς θα τα μαγειρεύεις, δεν φεύγει προς τα πάνω? Ναι, ναι. Το δεις, κάνει αυτό το πράγμα. Και όταν φεύγει ο αέρας, τρέχει να το συμπληρώσει κάτι. Δεν γίνεται και ένα αέρος, δεν υπάρχουν. Πάντα υπάρχει αέρας. Και την ώρα που φεύγει αυτός, ο ζεστός ο αέρας, προς τα πάνω, τρέχει αμέσως ο κρύος της θάλασσας, που δεν δημιουργείται αυτό το φαινόμενο, να το συμπληρώσει. Και όταν σκάνε πολλά τέτοια ανωδικά ρεύματα, τρέχει από σταθερά αέρας από τη θάλασσα. Αυτό λέγεται αύρα θάλασσας, λέγεται στη μετρολογία. Εμείς ψάχναμε την αύρα θάλασσας για την πιο ομαλή πτήση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πετούσαμε κι αλλού. Ας πούμε στο Κάστρο δεν είχε αυτό το φαινόμενο. Πού είναι το Κάστρο? Το Κάστρο είναι κάτω από τη Λαμία, πριν κάτω τη Θήβα. Τη Λαμία. Δεν θα τα πούμε όλα, άμα δείξουν ενδιαφέρον και κάνουν ερωτήσεις για αυτό το βίντεο, μόλις εγώ θα δω ερωτήσεις, θα κάνω και σειρά μετά, αλλά προς Θεού, παιδιά, δεν είναι εκπαίδευση αληξιπτότου. Σας μιλάει κάποιος που πετούσε παλιά, δεν έχω την εμπειρία να εκπαιδεύσω. Ήμουνα ένας άνθρωπος που έκανε πτήσεις και μέχρι εκεί.
τίποτα παραπέρα και ούτε θέλω να εμπλακώ. Είναι καθαρά για πριν πας στο δάσκαλο ή από περιέργεια να δεις αυτό το βίντεο. Δεν είναι στην καμία να το δεις και να πάρεις τη συμβουλή μου για να την κάνεις κάτι. Καλά. Τίποτα. Σίγουρα, τίποτα. Σίγουρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Πες ότι είσαι πάνω στον αέρα και σου τελειώνει η βενζίνη. Τι δεν γίνεται? Δεν σε νοιάζει, γίνεται παραπέντε μετά. Α. Δηλαδή, εγώ μπορεί να, είμαι, να πετάω, μερικές φορές πετούσαμε και είχα και παραπέντε δίπλα. Πετούσα κοντά σε ένα βουνό. Και πετούσα... άλλον εννοείς που έκανε παραπέντε. Ναι, άλλος, άλλος. Mm-hmm. Δηλαδή, έκλεινα τον γκάζι, μπορώ το όσβηνα, Μίτσο! Γεια σου, Μπιλάρα! Κατάλαβες? Κατάλαβα. Γιατί, ναι, και είχα σβηστό κι εγώ. Σβηστό. Άρα, γι' αυτό λες ότι η αρχή είναι το παραπέντε. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές, ναι, ναι, μετά γινόταν παραπέντε. Να σου το πω κι αλλιώς. Ναι. Το παραπέντε είναι ποδήλατο και το παραμότορο είναι μηχανάκι. Α, δεν μπορείς να μάθεις μηχανάκι κατευθείαν. Καλύτερα μάθε ποδήλατο και μετά μάθε μηχανή, μοτοσυκλέτα. Δηλαδή είναι πιο πολύπλοκο αλλά πιο ασφαλές. Το παραμότορο είναι πιο ασφαλές από το παραπέντε. Γιατί στο παραμότορο για να δημιουργήσεις την ανωδική να πάρεις άνοδο, ναι, να πάρεις άνοδο, χρησιμοποιείς ελεγχόμενη δύναμη την οποία την ελέγχεις από εδώ από τον γκάζι. Αυτό είναι το γκάζι. Μαρσάρεις και δημιουργείς μια όθηση που θα σε πάρει πάνω. Στο παραπέντε που δεν έχεις μηχανή, πρέπει να πας όταν ο καιρός είναι λίγο χαλασμένος. Χαλασμένος? Ναι. Όταν ο καιρός είναι καλός, πολύ καλός, δεν φυσάει καθόλου και τέτοια, τι θα συμβεί με το παραπέντε? Θα απογειωθείς από την πλαγιά, θα τρέξεις πολλά βήματα, γιατί δεν θα έχεις αέρα. Τρέχοντας, το δημιουργείς εσύ τον αέρα. Άμα τρέξω εγώ με 20 χιλιόμετρα, θα έχω 20 χιλιόμετρα αέρα στη μάπα. Έτσι δεν είναι? Άμα όμως φυσάει 10 χιλιόμετρα, θα τρέξω 15 για να έχω 20 χιλιόμετρα στη μάπα, για να απογειωθώ. Κατάλαβες? Ναι, ναι. Άρα το παραπέντε θέλει να είναι λίγο χαλασμένος ο καιρός, λίγο άστατος. Θα σου το πω και μετά, έτσι λίγο πιο εξειδικευμένα. Μιλάω με απλά λόγια για να με καταλάβουν αυτοί που είναι, θέλουν που να που ενδιαφέρονται γενικώς, έτσι, γενικό, απλά. Ναι. Απλά ενδιαφέρονται. Το παραπέντε θέλει λίγο άστατο αέρα. Γιατί? Για να πας σε αυτές τα θερμικά ρεύματα που μίλησα πριν, που χτυπάει ο ήλιος πάνω και το ζεσταίνει, και να τα εκμεταλλευτείς μακριά από τη θάλασσα, δεν είσαι κοντά γιατί εκεί δεν έχει ανωδικά ρεύματα, πιο μέσα, μέσα στα βουνά, κατάλαβες. Στα βουνά είναι εκεί που γεννιούνται τα θερμικά. Εκεί γεννιούνται τα θερμικά. Θα μπορούσα να κάνω και ένα βίντεο μετεωρολογίας για παραπέντε και για τέτοια, παρόλο που δεν είμαι ο ειδικός, υπάρχουν άλλοι που το ξέρουν πολύ πιο καλά από μένα, αλλά ξέρω τα βασικά καλά και που θα με παίρνει να κάνω ένα βίντεο τέτοιο, κατάλαβες. Χωρίς να γίνω ρόμπα. Ξέρω τι θα πω. Απλά δεν μπορώ να το πάω τερματισμένο με λεπτομέρειες, αλλά μπορώ να μιλήσω τα βασικά και μπορεί να βοηθήσει κάποιους που έχουν περιέργεια. Είμαι γνώστης της τοπικής μετεωρολογίας. Υπάρχει η γενική που έρχεται ο καιρός και το βλέπουμε στην τηλεόραση, αύριο θα βρέχει και θα φυσάει. Αυτή είναι η γενική μετεωρολογία, την οποία δεν μπορώ να την ελέγξω, δεν μπορώ να την δω, δεν έχω γνώσεις αυτό, δεν θέλει μηχανήματα αυτό. Και μετεωρολόγους σε γραφεία να μελετάνε τι έκανε στην Ιταλία τώρα, άρα θα έρθει προς τα δω. Εγώ, αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις. Εγώ μπορώ να δω τις ειδήσεις σε site, το meteo.gr παράδειγμα, τι καιρό θα κάνει αύριο και μετά θα πρέπει εγώ, αφού έχω αποφασίσει να πετάω, να το έχω αυτό το άθλημά μου, θα πρέπει να ξέρω τοπική μετεωρολογία. Δηλαδή, έρχεται σήμερα δυτικός, αλλά η άβρα της θάλασσας είναι ανατολική. Άρα ο ένας αέρας χτυπάει τον άλλον. Γι' αυτό το λόγο, δηλαδή θα πρέπει να γνωρίζω τοπική μετεωρολογία και να την συνδέσω μαζί με το γενικό φαινόμενο. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Μπορώ να κάνω βίντεο μόνο γι' αυτό. Ναι, ναι, μόνο είναι λίγο εξειδικευμένα, δηλαδή, αυτά τώρα που τώρα μου αναφέρεις σε μένα. Μπορούμε να το συντομεύσουμε το βίντεο και αν δω σχόλια, πες μας κι άλλα και τέτοια μας ενδιαφέρει το θέμα, μπορώ να κάνω 10 βίντεο για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα κάνω ένα βίντεο για τη συντήρηση, κόστη και τέτοια. Θα κάνω ένα βίντεο, δηλαδή μπορώ να κάνω μια σειρά. Απευθύνεται σε λίγους όμως, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει πληροφορία στο κανάλι για αυτά τα πράγματα. Εδώ, ας πούμε, αυτό είναι carbon. Η προπέλα αυτή είναι carbon.
υπάρχει και ξύλινη. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Ναι, ναι. Είναι κάρπον, είναι πιο κοφτερή στον αέρα, πιο δυνατή. Αλλά να φανταστώ πάσει... και πιο ελαφριά. Και πιο ελαφριά και άμα σπάσει όμως κάνει πιο πολύ ζημιά. Δηλαδή, ό,τι μπει εδώ μέσα, το κόβει. Την ώρα που γυρνάει. Ναι. Στην καλύτερη περίπτωση θα κρέμεται κάτω και μπορεί να το συνδέσεις. Λείπουν δάχτυλα, κάνουν ράνο. Δεν είναι να μπει εδώ μέσα τίποτα. Όσο πιο μαλακό είναι το στεφάνι, τόσο πιο ελαφρύ είναι, αλλά δεν είναι τόσο καιρό να αντέξει μια πίεση. Δηλαδή κάπου εγώ έτσι κοιτάω και ξαφνικά έρχεται ένα παραμοτέρ πάνω μου για τον ΑΒ λόγο που απαγορεύεται να σηκωτά σε κόσμο, δηλαδή διαροπάλου. Δηλαδή δεν το συζητάμε καν. Είδες κάποιον, δεν πρέπει να είναι κανένας δίπλα, ούτε η γυναίκα σου, ούτε το παιδί σου, τίποτα, όλοι πολύ μακριά. Μπορεί να συμβεί ότι μπορεί να φύγει μέχρι και προπέλα την ώρα που μαρσάζει, χωρίς λόγο. Να μην έχεις κάνει καλή συντήρηση στις βίδες. Και αυτές τις βιδώνεις με τρόπο. Δεν τις βιδώνεις, δεν καργάρεις τίποτα. Εδώ είναι όλα ψαγμένα και όλα λήγουν. Έχουν ημερομηνία λήξης τα πάντα εδώ πάνω. Το φτερό δεν είναι για πάντα. Αυτό ήθελα να σου το ρωτήσω. Ναι, ναι. Δεν είναι για πάντα το φτερό. Όσο πιο πολύ χρήση το κάνεις και μπαγιατεύει, αλλά και με τη χρήση μαζί. Καταλαβες. Κατάλαβα τι λες. Είναι ένα άθλημα το οποίο θες λεφτά. Κοστίζει όσο μία μοτοσυκλέτα και για να το κάνεις χρήση θες λεφτά. Αν πεις και στις μοτοσυκλέτες θες λεφτά που πάρεις κράνη, τέτοια, παλιώνουν, κάνουν. Είναι ακριβά αθλήματα, αλλά μπορεί να τα κάνει και οποιοδήποτε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι κανένας γιατρός, δικηγόρος ή επιχειρηματίας για να το κάνεις. Μπορείς να το κάνεις, αλλά θα στερηθείς κάτι άλλο για να το κάνεις αυτό. Όπως και με τη μοτοσυκλέτα. Δεν χρειάζεται να είσαι δικηγόρος. Γιατρός, επιχειρηματίας, παράδειγμα λέω τώρα, για να έχεις μια μοτοσυκλέτα, μπορεί να στερηθείς τις εξόδους σου, τις διακοπές σου, για να αγοράσεις μια μοτοσυκλέτα και να τη συντηρείς. Πριν, ανέφερες ότι ανέφερες ότι όταν έχει χτυπάει ο ήλιος τη γη, ναι. Θερμαίνεται. Θερμικά λέγονται αυτά. Θερμικά. Πού θέλω να καταλήξω, πετάτε καλοκαίρι, κυρίως χειμώνα δεν πετάτε. Τι εποχές είναι ιδανικές. Μιλάς για το μοτέρ ή για το αλεξίδι του πλαγιά, το παραπέντε. Για το παραμοτέρ τώρα, επειδή σε αυτό αναφερόμαστε κυρίως. Επειδή εγώ έχω την προπέλα, όσο λείπουν αυτά, τόσο το καλύτερο για μένα, γιατί κουνάνε αυτά. Εμένα με φόβιζε το κούνημα πολύ. Ναι. Με φόβιζε, δηλαδή, όταν είχε αυτά τα θερμικά, τα απέφευγα και τώρα, άμα πετάξω πάλι, που λογικά θα πετάξω, το έχω τα μηχανήματα, πάλι θα τα αποφεύγω, δηλαδή το κατά μεσήμερο. Απλώς μου ανέφερες ότι η παραλία... Ο ήλιος και βράζει, ειδικά την άνοιξη που είναι μεγάλη ημέρα. Mm-hmm. Ο ήλιος έχει ξεκινήσει από τις 7 η ώρα και μέχρι το μεσημέρι έχει πολλές ώρες που του βράζει. Το φθινόπωρο είναι η καλύτερη εποχή. Μου ανέφερες ότι οι ιδανικές περιοχές είναι η παραλία Κατερίνης και η Καλογριά. Ιδανικές. Επειδή δημιουργούν αυτά τα θερμικά. Όχι, δημιουργούν την άβρα θάλασσας. Α, την άβρα θάλασσας. Δηλαδή, ας πούμε ότι εδώ πέρα που είναι το χέρι μου, εδώ που είναι το χέρι μου είναι στεριά και εδώ είναι θάλασσα στο άλλο χέρι. Το κατάλαβα. Εδώ σου κάνει διάφορα και αυτό τρέχει. Εγώ είμαι εδώ στην άκρη. Ναι. Για να μην έχω τα θερμικά είναι πίσω από ναι, μένα. Ναι. Εγώ είμαι κοντά στη θάλασσα και φρεσκαδούρα έχω. Σωστά. Σωστά. Κατάλαβα τι λες. Άρα η καλύτερη εποχή είναι τον άνοιξη όταν κυρίως. Όταν είναι μικρή ημέρα είναι καλά. Άρα φθινόπωρο. Φθινόπωρο χειμώνα είναι πιο ομαλή πτήση. Καταλαβες. Ναι. 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 Όταν πετάς. Λοιπόν, διακόψαμε για λίγο το βίντεο. Για ένα τεχνικό θέμα της κάμερας και δεν θυμόμαστε τι λέγαμε ακριβώς, αλλά θα πάει η Μάγδα στις επόμενες ερωτήσεις, οι οποίες είναι... Είναι πώς το μεταφέρεις. Αυτή είναι περιέργεια λοιπόν, που έχω μεγάλη. Αυτό μπορεί να μπει σε μια βαλίτσα, τέτοια εδώ. Το να το μεταφέρεις στο αεροπλάνο είναι δύσκολο γιατί έχουν μεταφέρει στο αεροπλάνο, αλλά θέλει να επικοινωνήσεις με την airlines, να τους πεις έχω αυτό το μηχάνημα, να το ασφαλίσεις άμα χαθεί. Να πληρώσεις ασφάλεια δηλαδή, να το βιδώσεις καλά και αν βγάλεις το τεπόζιτο μπορείς να το μεταφέρεις πιο εύκολα, χωρίς τεπόζιτο καθόλου. Περίμενε λίγο τώρα γιατί έχουμε μπερδευτεί. Αυτό είναι το τεπόζιτο. Εγώ θέλω να μου πεις για να πας να πετάξεις, το αυτοκίνητο, πώς το μεταφέρεις, αυτό πες μου λίγο. Άλλοι έχουν βανάκια, ναι. Άλλοι έχουν τζιπάκια, τα κρεμάνε πίσω, σε σχάρα, σαν ποδήλατο, σαν να μεταφέρεις ένα ποδήλατο. Α, το βάζεις πάνω σε σχάρα. Ναι. Στο πίσω μέρος. Ναι, ή σε βαν μέσα και κλείνεις την πόρτα. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Αυτό όμως, άμα θες να το μεταφέρεις, πιάνει βροχή, θες να ταξιδέψεις. Εγώ να πάω, παράδειγμα, μέχρι την Αθήνα
και ο καιρός στον δρόμο με το αυτοκίνητο πιάσει βροχή. Μπορώ να το, να το βγάλω, να το κάνω μικρό και να το βάλω στο παρμπαγκάζ όλο. Πρέπει να διάσω τη βενζίνα. Έχει διαδικασία. Θα μπεις σε μια εξτρά διαδικασία. Ναι, ναι. Ενώ αν έχεις το βανάκι, το βάζεις μέσα όπως είναι και δεν ασχολείσαι. Ναι, ναι. Τώρα με το αεροπλάνο, όπως είπες, είναι ένας πιο ιδιαίτερος χειρισμός. Με το αεροπλάνο δεν το βάζεις και φεύγεις. Είναι και αυτό ιδιαίτερος χειρισμός. Ναι. Κομματάκια, βίδες. Τα εργοστάσια τα κάνουν με τέτοιο τρόπο να λύνονται έτσι, τόσο να γίνονται μικρά στις μέρες μας. Έχει τη διαδικασία αυτήν και τον pre-flight check, λένε, δηλαδή πριν την πτήση check. Μετά, άμα τον χωλήσει πάρα πολύ, θα πρέπει να είναι ακόμα πιο αυστηρό το check. Αυτό το έβαλα, αυτό το έβαλα. Μπορεί να ξεχάσω ένα βέλκρο, ένα τέτοιο. Βέβαια, πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει τίποτα να πάει στην έλικα. Δηλαδή, θα κάνω ένα άλλο βίντεο pre-flight check. Θα κάνω μια σειρά με βίντεο. Τέλος πάντων, πάμε στην επόμενη ωραία ερώτηση. Είναι ασφαλές αυτό το άθλημα τελικά? Κοίτα, εγώ θα μιλήσω από την καρδιά μου. Και από προσωπική σου εμπειρία, έτσι. Είναι άθλημα το οποίο είναι στα extreme sport. Ναι. Κινδυνεύεις οποιαδήποτε στιγμή, εδώ κινδυνεύεις να βγεις έξω, πόσο μάλλον στον αέρα. Θα μπορούσες μέχρι και να σκοτωθείς με αυτό. Γι' αυτό θέλει δεν θέλει επιπόλαιο. Δηλαδή, άμα κάποιος είναι κάγκουρας και πει με τη μηχανή κάνω σούζες και περνάω από τη Βουλιαγμένη με 200 και τώρα θέλω να ασχοληθώ και με τον παραμοτέρ. Αυτόν πρέπει να τον διώξει, να φύγει. Δεν κάνει αυτός για αυτό το πράγμα. Είναι επικίνδυνος. Θα πάθει τίποτα και δεν πρέπει να φύγει. Εσύ θα θες έναν που να λέει είμαι σοβαρός, φοράω ζώνη στο αυτοκίνητο, προσέχω και τέτοια και θέλω να κάνω αυτό το άθλημα, να κάτσω να διαβάσω μετρολογία, να ακούσω τον εκπαιδευτή μου στο παραπέντε, να ακούσω τον παλιό στο παραμότορο και να κάνω αυτά που μου λένε και να το κάνω και πάντα θα υπάρχει ένα ενδεχόμενο να συμβεί κάτι. Έχω χάσει εγώ συναθλητές μου. Ένας έφυγε ακαριαία, δηλαδή. Ήσουν μπροστά. Όχι, αλλά δεν πρόλαβε τίποτα. Τελείωσε αμέσως το πάντα. Εσύ είχες ποτέ κάτι, οικογένεια, άνθρωπος, κάποιο έτσι ατύχημα? Εγώ κινδύνεψα μία φορά. Μία φορά κινδύνεψα, δύο φορές, μία στη Γαλλία που είχε βγάλει αέρα δυνατό. Δεν μπορούσα να προχωρήσω μπροστά και ο αέρας με έπαιρνε πίσω, ήταν πολύ δυνατός. Είχαν κατεβεί όλοι, οι άλλοι ήταν πιο έμπειροι από μένα και κάνανε λυγμούς πολύ δυνατούς και προλάβανε, κατεβήκαν. Εγώ ήμουνα στο ξεκίνημα, είχα 3 χρόνια που πετούσα, δεν μπορούσα να κάνω ακροβατικά, να χάσω ύψος πάρα πολύ με βουτιές. Και καθυστέρησα, έβγαλε αέρα και άλλο, έμεινα πάνω και με 1000 ζόρια προσγειώθηκα. Εκεί αισθάνθηκα ασφάλεια, το οποίο δεν σημαίνει ότι σκοτωνόμουν. Μπορεί να με τσακιζόμουν σε κανένα δέντρο πάνω να έπεφτα, θα πήγαινα πίσω στο επίνεμα και θα άρχισε το λεξίπτο να κάνει τρελή πτήση και μία θα πετούσε, μία θα μάφινε, μία έτσι, από εδώ, από εκεί, δηλαδή ζω, πεθαίνω και πάντα ζεις, γιατί θα πέσεις σε ένα δέντρο, θα πέσεις, αλλά δεν το θες αυτό, δεν το θες να φτάσεις σε τέτοιο σημείο, δηλαδή να λες πάω προς το πίσω από την πλαγιά, είναι στροβιλισμός. Μιλούσα για παραπέντε τώρα, μιλάω, με παραπέντε. Α, για παραπέντε ναι, μιλάς ναι, ναι, τώρα, κάτσε, ναι, ναι, ναι. Παραπέντε στη Γαλλία, ναι, σε αμόλοφους, στον Ντούνε Ντουπιλά, σε κάτι αμόλοφους, πετούσα εκεί πέρα, είχα πάει μόνος μου εκεί πέρα και είχα 10 μέρες και πετούσα. Με έπιασε αέρας δυνατός. Και μία άλλη φορά που κινδύνεψα ήταν στο βουνό της Ελασσόνας, στο Δρυμό, όταν έκανα δυναμικό, δηλαδή χτυπάει ο αέρας στην πλαγιά και γυρνάει προς τα πάνω και είσαι κοντά στην πλαγιά και πετάς δεξιά-αριστερά. Σε κάποια φάση η μορφολογία του εδάφους που ήταν κοφτερός ένας βράχος, με τον έστειλε τον αέρα, έκανε και ένα θερμικό από τον ήλιο, δηλαδή ανωδικό αέρα, μαζί με τον ανωδικό αέρα, που το γενικό, ξέρεις, που ερχόταν ο αέρας. Τέλος πάντων, ήρθε πολύ άτσαλα αέρας ξαφνικά, πάρα πολύ άτσαλα, κλείνει όλο, έκλεισε, δεν υπήρχε φτερό και αισθάνθηκα τα πόδια μου πάνω, δηλαδή το κεφάλι μου ήταν πίσω. Ασυνείδητα τράβηξε τα φρένα για να πάρει μορφή το φτερό και παφ, άνοιξε πάλι έτσι και κοιτάω και λέω κλάσματα δευτερολέπτου, δηλαδή είχα ακόμα 1 δευτερόλεπτο. Α, παπα. Ναι. Κοίτα, θα χτυπούσα. Μπορεί να σπάσει κανένα πόδι. Κατάλαβες. Mm. Ο τρόπος που ήμουν εκεί και τέτοια
θα χτυπούσα. Κοίτα, αυτό το άθλημα μπορείς να το πεις επικίνδυνο σαν μοτοσυκλέτα. Και λίγο ακόμα. Λίγο πιο επικίνδυνο από τη μοτοσυκλέτα. Και όσο θες εσύ το κάνεις ασφαλές ή επικίνδυνο. Άμα θες να κάνεις ασφαλές πτήσεις, μπορείς να διαλέξεις ένα ασφαλές μέρος, μορφολογία εδάφους, που να έχει έναν καιρό συνήθως εκεί που να είναι εύκολος, όπως είπα πριν, παραλία Κατερίνης είναι ένα από αυτά, και να διαλέξεις και μία μέρα καλή, η οποία στην Ελλάδα έρχονται σε αυθονία αυτές οι μέρες. Δηλαδή, πας στην παραλία Κατερίνης 10 φορές και πετάς τις 7. Ενώ στη Ιαπωνία όταν πήγαινα, ζούσα Ιαπωνία εγώ ένα διάστημα και είχα και εκεί πέρα τέτοιο μοτέρ, πήγαινες στις 7 και αν πήτωσες και τις 3. Καταλαβαίνεις. Πιο δύσκολα. Δεν έκανε ο καιρός. Εμείς είμαστε πρικισμένοι εδώ στην Ελλάδα για πολλά πράγματα. Μπορεί να ανεβείς σε μία πτήση, να δεις ότι ο καιρός είναι όλα καλά, όπως και λες χαλάς, τέλεια. Έχει τύχει αυτό. Ναι. Δεν κινδύνεψα, αλλά τρομάξαμε όλοι. Ήμασταν στον αέρα και ξαφνικά πηγαίναμε όλοι για προσγείωση. Ήμουνα πιο παλιός τότε όταν συνέβη αυτό, με μοτέρ μου συνέβη. Ήμουν πιο παλιός και έκανα ελιγμούς. Αυτοί οι ελιγμοί λέγονται wing over, βαθιές βυθίσεις. Είναι ακροβατικά. Εγώ όμως δεν έκανα wing over, αλλά το πλάγιαζα. Επειδή μου με αποτέλεσμα έκανα ελαφριά wing over και έχασα ύψος. Δηλαδή, όσο πιο καλός είσαι, τόσο πιο εύκολα θα ξεγλιστρήσεις και από μια κατάσταση. Αλλά χρειάζεται να είσαι τόσο όσο. Δηλαδή, αν ξέρεις να κάνεις ελιγμούς, δεν χρειάζεται να είσαι και πρωταθλητής, να βλέπεις το φτερό, δηλαδή να κάνεις ακροβατικά. Ελιγμούς να μπορείς να κάνεις για να χάσεις ύψος. Δηλαδή, πας βουτάει μία από εδώ πέρα. Μετά βουτάει μία από εκεί πέρα και χάνεις ύψος. Βουτάει μία από εκεί και κατεβαίνεις, δηλαδή από εκεί που είσαι στα 200 μέτρα, κατεβαίνεις σε δευτερόλεπτα. Αντί να περιμένεις να κλείσεις τον γκάζι και να περιμένεις πότε θα κατεβεί και ο καιρός να έχει τάσεις. Άγριες διαθέσεις. Ναι, ναι. Όταν είσαι ψηλά, κρυώνεις. Το ρεκόρ μου είναι 2.200 μέτρα με παραπέντε, ο οποίος είχα παγώσει εκεί πάνω. Τα χείλια μου. Εποχή. Άνοιξη. Α. Στα 2.200, δηλαδή από εκεί που απογειώθηκα χωρίς μοτέρ, έκανα πτήση με θερμικά, πήγαινα γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, αυτό που ζεσταίνει ο ήλιος και φεύγει προς τα πάνω, φεύγει σε στυλ κολώνας. Και εδώ είχα ένα μηχάνημα, το οποίο σφύριζε. Όταν έμπαινα σε ανωδικό ρεύμα και ανέβαινα, έκανε όσο πιο γρήγορα το έκανε, τόσο πιο γρήγορα. Ακούγες και λέγες, ανεβαίνω με πολλά μέτρα το δευτερόλεπτο. Όταν έκανε λίγο πι, 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 δηλαδή ξέρεις ότι ανεβαίνεις λίγο. Πι, 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 πι. Εκεί που έκανε το πολύ αυτό το πι, πι που έκανε, εκεί έπρεπε να το στρίψω, να το στρίψω πολύ για να μείνω σε αυτή την κολόνα, να μην πετάξει έξω από αυτήν. Πι, 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 πι. Κατάλαβες να είμαι μέσα στην κολόνα αυτήν. Ναι. Άμα προσέξεις η πελαργή, κάνουν γύρω-γύρω, γύρω-γύρω. Είναι σε ανωδικό. Εμείς αντιγράφουμε τους πελαργούς, τους αετούς στο παραπέντε. Οι άνθρωποι δηλαδή που πετάνε παραπέντε, αντιγράφουμε αυτό το φαινόμενο. Θέλει μαστοριά, είχα βοήθεια πάντα, που, δηλαδή μπορεί να με έβλεπε κάποιος από κάτω, είχαμε ασυρμά τους και με έλεγε ψηλέ είσαι σε θερμικό, προσπάθησε να το εκμεταλλευτείς, σφίξ το λίγο ακόμα, δηλαδή με τη βοήθεια και όλος από τον εκπαιδευτή. Τώρα μιλάμε για ένα άθλημα το οποίο πρέπει να ακούς γενικά, να μην το παίζεις μάγκας, γιατί δεν είναι καλύτερα να μην το παίζεις μάγκας αυτά. Όταν είσαι σίγουρος για αυτό που κάνεις, μπορείς να κάνεις το κεφαλιού σου, πιο πριν πρέπει να ακούς γενικά. Τέλος πάντων βρέθηκα στα 2.200, δεν θυμάμαι αν με βοηθούσαν από κάτω, λογικά δεν με βοηθούσαν, είχα ξεψαρώσει λίγο και το έκανα μόνος μου. Αυτό είναι το ρεκόρ το δικό μου, δεν έχω πετάξει πολύ παραπέντε, λίγο παραπέντε έχω κάνει. Έκανα πιο πολύ τις ήπιες πτήσεις, γιατί είχα μάθει για τα παραμότορ, ότι μπορούσα να το βρω, ήξερα ότι θα το έβρισκα και με ενδιέφερε μόνο να συνηθίσω να πετάω, να συνηθίσω το ύψος, να συνηθίσω διάφορα πράγματα και δεν με ενδιέφερε τόσο πολύ να γίνω μάστορας στα θερμικά για να παίρνω πτήσεις ψηλές. Δεν τις ήθελα αυτές τις πτήσεις και βρέθηκα μετά με το παραμότορ. Θα κάνω μία ερώτηση, δεν ξέρω αν είναι χαζή ή όχι. Όταν ανεβαίνεις ψηλά. Ναι. Δηλαδή φτάνεις πάνω από τα σύννεφα.
Εννοείται φτάνεις πάνω από τα σύννεφα. Δηλαδή βλέπεις σύννεφα και δεν βλέπεις κάτω. Κοίταξε να δεις, εδώ στη Λάρισα έχουμε ομίχλες. Έχω απογειωθεί με ομίχλη και να ψάχνω από πού έφυγα. Από το σύννεφο ήμουν. Απίστευτο, ναι. Έτσι. Καταλαβαίνεις, μιλάω δηλαδή. Μερικές φορές ας πούμε έβλεπα την ομίχλη πιο πέρα και απογειωνόμουν και πήγαινα πάνω από την ομίχλη, ξέρεις, να είμαι πάνω από το σύννεφο, ξέρεις, και γυρνούσαμε. Γενικά δεν έχει τόσο ομορφιά ψηλά. Τα 150 μέτρα με τα 100 και κάτω είναι τα πιο απολαυστικά. Όταν ανεβαίνεις ψηλά, δηλαδή στα 500 μέτρα, μερικές φορές αναγκαζόμαστε να ανεβούμε στα 700 μέτρα, 500, γιατί θέλουμε να περάσουμε ένα βουνό. Εκεί είναι που η πτήση γίνεται τέρμα βαρετή, γιατί είσαι πάνω και είναι σαν να βλέπεις ένα χάρτη από την Google Map και το βλέπεις και δεν μετακινείσαι, δεν βλέπεις αυτοκίνητα, δεν βλέπεις. Και κάθεσαι έτσι και δεν αισθάνεσαι και την ταχύτητα, δεν προχωράει. Έχεις δίκιο. Γιατί είσαι ψηλά. Και κάθεσαι έτσι και λες τώρα, τι κάνω εδώ, δεν πάω να πιω ένα καφέ κάτω. Ενώ όταν είσαι χαμηλά, βλέπεις ένα κτίριο, ένα εργοστάσιο, κάποιος να ξεφορτώνει με ένα κουβά, βλέπεις αυτοκίνητα να περνάνε, βλέπεις, είσαι από πάνω τους και τους χαζεύεις. Απίστευτο, έτσι. Και νιώθεις και το δρόμο, καταλαβαίνεις. Εγώ, παράδειγμα, πήγαινα, έχω πάει στην Καρδίτσα από Λάρισα. Τι! Ναι, που Λάρισα, και όταν γυρνούσαμε έπιασε και βροχή. Η οποία η ισχυρή, το πιστεύω το πράγμα. Η μικρή βροχή δεν είναι καλή για τον εξοπλισμό σου. Σένα δεν σε επηρεάζει, αλλά δεν τη θες. Η πολλή βροχή είναι κακή για την ασφάλειά σου κιόλας και για τον εξοπλισμό. Δηλαδή, το αλεξίπτο έχει μπούκες. Θα κάνουμε άλλο βίντεο, θα κάνουμε όλα αναλυτικά και θα το πετάξω. Θα πω λίγο γιατί το κάνω το βίντεο αυτό εδώ μέσα και δεν βγαίνω έξω να πετάξω για να σας το πω. Ο λόγος είναι γιατί δεν το πετάω πλέον. Και για να το πετάξω εγώ τώρα, να το κάνω μια πτήση, ξέρω να το πετάξω, αλλά θέλω να κάνω λίγο επίγειες ασκήσεις για ένα διάστημα. Έχω απόν 10 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, είχα κάνει μερικές επίγειες ασκήσεις και το πέταξα. Θυμάσαι που το έχω πετάξει. Ναι. Μετά μου έφυγε το ενδιαφέρον λόγω ότι δεν υπάρχει κάποιος δίπλα μου, δηλαδή, που να κάνει και αυτό το ίδιο πράγμα για να μοιραστώ την εμπειρία. Και τώρα δεν πετάω και έχω τα μηχανήματα. Παρ' όλα αυτά δεν τα δίνω γιατί θέλω να ασχοληθώ, αλλά για να κάνω έστω και μία πτήση εγώ τώρα θα πρέπει να κάνω ένα ζέσταμα, πώς σου το πω, καταλαβαίνεις. Που σημαίνει, θα πρέπει να βάλω τα σωσίβια σωστά, το φυτρικό, να δω είναι αυτά σωστά, τέτοια, να κάνω πήγες ασκήσεις. Δηλαδή παίρνει χρόνο, δηλαδή πρέπει να κάνω μία προετοιμασία για μερικές μέρες, να κάνω λίγο πήγες ασκήσεις, για να μπορέσω να κάνω μετά όχι μία πτήση, 100 πτήσεις. Και είμαι από την απέξω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή είμαι σαν να σας μιλάει κάποιος που παλιά έκανε αυτό. Ναι. Μιλάς από παλιά εμπειρία. Ναι, μιλάς από παλιά εμπειρία. Δεν μπορώ να το πετάξω τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι, τώρα δεν μπορείς. Σκοπεύεις όμως. Δεν χρειάζομαι δάσκαλο. Όχι, σκοπεύεις να ξαναπετάξεις. Ναι, παιδί μου, δεν θα χρειαστώ μαθήματα. Αυτό που χρειάζομαι να προπονήσω εγώ τον εαυτό μου. Το είπες. Ναι. Επήγες ασκήσεις, ότι πρέπει λίγο να εξασκηθείς. Να δω τον εξοπλισμό. Δεν χρειάζεται δάσκαλο να δω τον εξοπλισμό. Ξέρω ότι πρέπει να δω. Θα κοιτάξω και στο ίντερνετ κάτι. Άμα είναι κάτι, γιατί έχω καινούργια τεχνολογία, μηχανήματα, μήπως κάτι είναι διαφορετικό. Ας πούμε, αυτό το φτερό πετάει διαφορετικά από αυτό που είχα. Συγγνώμη. Ναι. Αυτό το φτερό που είχα πετούσε αλλιώς. Αυτό πετάει αλλιώς. Είναι single canopy, λέγεται η τεχνολογία του. Δεν έχει δύο φτερά, δύο πανιά, έχει ένα. Δηλαδή, θα του κάνω καμιά πτυσούλα έτσι, θα ασχοληθώ. Δεν θα το κάνω καμιά πτυσούλα, θα ασχοληθώ να πετάω. Ναι. Και μετά μπορώ να σας κάνω όσα βίντεο θέλετε και από πάνω. Μπορώ να κάνω vlog από πάνω με την κάμερα έτσι, να κάνω vlogάκια από τον αέρα. Όταν είσαι ψηλά και θέλεις να πάρεις ένα τηλεφώνημα, αισθάνεσαι ανασφάλεια ή... Δεν ακούγεται, γίνεται τρελάδικο πάνω από φασαρία. Έχουμε, το ασπίδες. Α, δεν μπορείς. Εγώ καμιά φορά που ξεχνούσα να τις βάλω και βρισκόμουν στον αέρα, ώρα ξέχασα τις οτοασπίδες. Οι άλλοι ήταν όλοι στον αέρα, άμα κατεβώ κάτω, θα μείνω πίσω ή θα έχουν φύγει οι άλλοι, άντε να τις προλάβω και πήγαινα χωρίς τις οτοασπίδες. Και μόλις έφτανα, προσγειωνόμασταν, έκανε το κεφάλι μου ξέρεις. Πω, ναι. Βούιζε. Βούιζε το κεφάλι. Πολύ κακό για τα αυτιά.
Δεν μπορείς να πάρεις τηλέφωνο, αλλά έχω σερφάρει στο Facebook. Όταν πετούσα εγώ, ήταν τότε που ξεκινούσε το Facebook μετά, είχα παλιώσει. Στην αρχή δεν υπήρχε το ίντερνετ όταν ξεκίνησα. Ναι. Όταν πριν σταματήσω, είχε μπει το Facebook. Ήταν εκείνη η εποχή. Και είχα μπει και εγώ στο Facebook και σερφάριζα. Έβλεπα τι φωτογραφία έχει εσύ. Μια χαρά. Μέρα. Πετάς μόνο μέρα ή ας πούμε στο σούρουπο πρέπει να έχεις το νου σου. Κοίτα, έχουν γίνει πτήσεις και έχω κάνει και εγώ πτήσεις νύχτα, αλλά πώς γίναν. Απογειώθηκα από ένα μέρος που έχει λάμπες δίπλα από το δρόμο. Είχαμε αυτοκίνητο κάτω με αναμένα φώτα, απογειώθηκα μέρα. Τριγυρνούσα εκεί, δεν έφυγα, γύρω-γύρω και περίμενα να ανοιχτώσει. Γύρω-γύρω ή κοντά. Για να δεις τη θέα από ψηλά. Και μετά ανάψαν τα φώτα της Κατερίνης. Όλα. Και τα βλέπα από ψηλά. Ναι, ναι. Άμα εγώ φύγω μακριά από εκεί πέρα και με σβήσει η μηχανή, τα καλώδια δεν φαίνονται. Ω, καλά λες. Δεν φαίνονται τα καλώδια γιατί, πρόσεξε λίγο. Εδώ πέρα εμείς έχουμε ένα φόντο άσπρο. Γιατί το βάλαμε αυτόν, για να φαίνεται το μοτέρ. Άμα εδώ έχει πληροφορία, δηλαδή. Το σηκώσω αυτό τώρα και από πίσω είναι ξύλινη πόρτα. Δεν φαίνεται αυτό καλά. Τι γίνεται, εσύ όταν με κοιτάς και λες, όχι, είναι αλεξίπτο. Με βλέπεις πεντακάθαρα εσύ, γιατί έχει ένας μπλε ουρανός και είναι ένα πράγμα κουκίδα. Εγώ, επειδή έχω τόσες πολλές πληροφορίες, δεν μπορώ να σε δω. Δεν μπορώ να δω και τα καλώδια της ΔΕΗ. Εντάξει, αφού είναι σκοτάδι. Και την ημέρα. Α, και την ημέρα. Και την ημέρα. Θα πρέπει να τα παρατηρήσω και να πω, κάτσε, να τα καλώδια εδώ. Αυτό η γραμμή. Ναι. Και την ώρα που πετάω, θα πρέπει να ξέρω, εδώ είναι καθαρά. Άμα μου συμβεί κάτι, θα πάω εκεί να προσγειωθώ. Όταν συνεχίζω πιο μπροστά, θα πρέπει να έχω εντοπίσει το άλλο το σημείο το καθαρό. Δεν πρέπει να πάω σε ένα σημείο που να μην έχει τίποτα καθαρό. Κατάλαβες. Και όσο γνωρίζεις την περιοχή, πετάς συχνά στο ίδιο μέρος, θα θυμάσαι. Λες, εκεί είναι ένα καθαρό κομμάτι, εκεί είναι ένα. Καταλαβες. Ναι, ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Γι' αυτό και τις πρώτες πτήσεις που θα κάνω εγώ τώρα με αυτό, θα διαλέξω σημεία τα οποία μου είναι γνώριμα από παλιά. Θα πετάω εκεί για 10-20 πτήσεις, θα πετάξω εκεί πέρα. Για να, άμα μου συμβεί κάτι, ρε παιδί μου, σβήσει μηχανή και τέτοια, να μην ψάχνω, να μην έχω και αυτά στο μυαλό μου. Θα πετάω πάνω από το κομμάτι. Και εγώ έτσι πετούσα. Δεν απομακρυνόμουν συχνά, σπάνια. Ήμουνα χέστης. Όσο έφυγα μακριά, αλλάζουν και η άβρα, ο αέρας, άλλη περιοχή, άλλος αέρας και τέτοια. Και αυτό ήθελε συνέχεια να σε κάνει να σκέφτεσαι, να δεις που είναι καθαρά. Ενώ εγώ το έκανα πιο απλό. Σηκωνόμουν, πήγαινα σε μια ακτίνα 3 με 5 χιλιόμετρα που το γνώριζε αυτό το μέρος και έκανα την πλάκα μου και κατέβαινα. Ήξερα πιο πέρα εκεί έχει αυτό, εκείνο. Ωραία, ωραία. Το ήξερες, σε γνωστές ναι, περιοχές. Αλλά και κάτι ακόμα να πω σημαντικό. Όταν ο ήλιος είναι εδώ, ο ήλιος, και έχει ένα αλεξίπτο, εδώ πέρα, εμένα με πανιάζει και δεν το βλέπω το αλεξίπτο. Γιατί έχω κόντρο ήλιο. Έχει γίνει απόγευμα, έχει πέσει, δεν το βλέπω αυτόν εδώ πέρα. Εδώ είναι αλεξίπτο, έτσι, εδώ. Ναι. Και εδώ είναι ο ήλιος. Δεν τον βλέπω, πρέπει να προσέξω καλά. Αυτός με βλέπει, γιατί εμένα με λούζει το φως του ηλίου. Ναι, ναι. Είναι υποχρέωσή του να φύγει αυτός μακριά από μένα. Γιατί εγώ μπορεί να μην φύγω ποτέ. Άρα πρέπει να ξέρεις όταν είσαι πλάτη στον ήλιο, αν είσαι κόντρα στον ήλιο, πώς πρέπει να κινηθείς, να έχεις το νου σου. Πρέπει να ξέρεις ότι όταν βρίσκεις κάποιον, στρίβεις δεξιά. Δεν μπορείς εσύ να έρχεσαι και εγώ να έρχομαι. Και Παναγίτσα μου, τι κάνω τώρα, πλησιάζουμε. Να πας εσύ να με αποφυγείς να στρίψεις από τη μεριά που θα στρίψω κι εγώ. Όχι, πρέπει εγώ να στρίψω δεξιά και εσύ δεξιά. Άρα όλοι δεξιά. Ναι, όλη δεξιά και θα πρέπει να ξέρεις με ποιον πετάς, γιατί μερικοί είναι επιπόλοι. Δεν μπορείς να στρίψεις αριστερά. Να τον εμπιστεύεσαι αυτό, ναι, εννοείς. Ναι, εγώ κοντά πήγαινα με τον Ορέστη, τον οδοντίατρο, πήγαινα κοντά με τον Άσο, πήγαινα κοντά τον Αυστραλό, με τον Χάρη εμπιστευόμουν γιατί είχε πολλή εμπειρία ο Χάρης. Ο Χάρης έπαιρνε τα πρωταθλήματα συνέχεια. Συμμετείχες και εσύ σε αγώνες. Εγώ είχα βγει πέμπτος και βγήκα πέμπτος επειδή ήμουνα χαμηλών τόνων. Ήμουν πιτσιρικάς και μπορούσα να το πάρω το άθλημα, να το πάρω, ήμουν ένα σφουγγάρι. Αλλά είχα πολύ την αίσθηση του κινδύνου. Δεν ήθελα να ρισκάρω. Καλά έκανες. Ναι. Οι άλλοι μπορεί να ήταν λίγο πιο θαραλέοι από μένα. Πάντως είχα βγει πέμπτος στους 30, σε μια φορά που έλαβα μέρος. Ο Χάρης έβγαινε πάντα πρώτος. Και ήταν και ένας άλλος πιτσιρικάς τότε, ο οποίος ήταν μικρούλης τότε. Και τώρα αυτή τη στιγμή είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στα ακροβατικά. Έχουμε στην Ελλάδα
υπάρχει παγκόσμιος πρωταθλητής στα παραμότορ με ακροβατικά που είναι Έλληνας. Μεγάλος αυτός τώρα είναι 30 και χρονών, 35. Και έχω χάσει την πορεία του, αλλά ξέρω ότι είχε διακριθεί παγκοσμίως. Ο Χάρης για χρόνια ήταν το νούμερο ένα και με διαφορά. Μας καθοδηγούσε, έβγαινε πρώτος στους αγώνες, μια σειρά αγώνων. 7 στη σειρά τους, νομίζω τους είχε πάρει όλους και τους 7, πρωταθλητής Ελλάδας ήταν. Ήταν ο γκουρού μας, δηλαδή τον βλέπαμε και μαθαίναμε από αυτόν. Είχε πολλά να μας διδάξει, μας δίδαξε πολλά πράγματα και σαν προσωπικότητα τον εκτιμώ πολύ και έχουμε κάνει και βιντεάκια μαζί. Και ήταν και ο άνθρωπος που μας καθοδηγούσε σε αυτά τα πράγματα. Βασίλη, υπάρχει όριο ηλικίας σε αυτό το άθλημα? Κοίτα, αν μπορείς να κάνεις ποδήλατο, μπορείς να πετάξεις κιόλας. Άρα, αρκεί να το λέει η ψυχούλα σου, δηλαδή. Μην ξεκινήσεις τα 60, ρε παιδί μου. Οι πιο πολλοί ήταν 40-45 άριδες. Οι πιο πολλοί. 40-45 άριδες, γιατί, ναι. Γιατί αυτοί έχουν τα λεφτά και το χρόνο. Και, σωστό. Ναι, και ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν λυμμένα προβλήματα, έτσι. Δεν πήγαινε ο καθένας να το κάνει αυτό όταν... τρέχει και δεν τον φτάνουν τα λεφτά, δεν θα πας να κάνεις ένα πράγμα το οποίο μαζεύονται όλοι στη Λαμία, να φύγεις από Θεσσαλονίκη, δηλαδή τριήμερο, παιδιά, τέτοια. Ναι, δεν είναι εύκολο. Ναι. Πρέπει λίγο να είσαι τακτοποιημένος. Ναι. Να έχεις τελειώσει από υποχρεώσεις, να είσαι λίγο πιο ελεύθερος. Εγώ πώς πήγαινα? Εγώ ήμουν μια ελεύθερη ψυχή. Πριν τακτοποιηθώ, πήγαινα και άφραγκος. Ναι. Δηλαδή, κοιμόμουν σε ένα βανάκι ενώ οι άλλοι είχαν αυτοκινούμενα τροχόσπιτα. Έκανα οικονομία. Παρ' όλα αυτά τα κατάφερνα και ήμουν πάντα εκεί πέρα, πάντα. Δεν έχανες. Δεν έχανα κανένα εγώ, κανένα. Τώρα μας είπες ότι δεν πετάς τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν πετάω, γι' αυτό το λόγο γίνεται και το βίντεο εδώ μέσα, ναι. Και δεν γίνεται έξω στο χωράφι να σας δείξω και τέτοιο. Παρ' όλα αυτά όμως θα κάνουμε και βιντεάκι να πετάξω. Θα πρέπει όμως να κάνω ετοιμασίες και καλά είναι να βρω την παρέα η οποία είναι όλοι στην Αθήνα και πλέον δεν πετάνε πολλά άτομα. Τότε είχε γίνει τρέντ. Και εμείς το είχαμε τρέντ. Να το ξανακάνεις τρέντ, Βασίλη. Ο Χάρης ο Χριστόπουλος, με τη βοήθεια τη δικιά μου, του Νάσο, του Ρέστη, του Δημήτρη, όλοι εμείς είχαμε δημιουργήσει ένα τρέντ και μετά ερχόντουσαν κι άλλοι εκεί πέρα και είχαμε γίνει μια παρέα. Και αυτό διαλύθηκε απότομα. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το τρέντ. Δηλαδή πετάει ο Χάρης και είναι πιο μοναχικός. Τώρα. Εγώ δεν θέλω κανένα ιδιαίτερο τρέντ, 2-3 φίλους να έχω για να μπορώ να το κάνω το άθλημα αυτό με ασφάλεια και με ευχαρίστηση. Να μοιράζομαι στιγμές με ανθρώπους άλλους και να μην αισθάνομαι ότι όταν κατεβαίνω λέω τι κάνω ρε σου μου. Τι πάω κάνω, πάνω extreme πράγματα και τέτοια. Ενώ με τον άλλον προσέχει ο ένας τον άλλον, σέβεται ο ένας τον άλλον και πάμε μετά πάντα, μετά από κάθε μία πτήση και πηγαίναμε για ένα καφέ και... Θυμάμαι τότε ο καφές ήταν όταν υπήρχε μια καλή πτήση. Θα πω μετά σε λίγο ότι θα πει καλή πτήση. Και ήταν πολύ, είχαμε πολύ χαρά. Πω ρε φίλε, τι εικόνες είδαμε. Τρελαμένοι έτσι ήμασταν. Εγώ ήμουν όρθιος και δεν μπορούσα να κάτσω στην καρέκλα. Τι είδα, τα μάτια μου ρε φίλε, τι είδα. Πολύ. Μιλάμε να αορίσει και να γλιστρά στον αέρα έτσι, να πλαγιάζει, να αισθάνεσαι την πίεση από τα σκοινιά. Μετά να στρίβεις από εδώ, να βλέπεις. Δηλαδή δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει, είναι πολύ ωραίο και πολύ ρίσκο. Ναι. Να το λέμε γι' αυτό. Ναι. Δεν θέλω να τα πω, κάποιος μπορεί να σας πει «Α, είναι πολύ ασφαλές και τέτοια». Εντάξει, εγώ έχω αντίθετη άποψη ότι άμα το κάνεις αυτό πρέπει να το κάνεις σωστά. Εντελώς σωστά. Όλα τα πράγματα, όλα σωστά. Και μετά θα κινδυνεύεις πολύ λίγο, σχεδόν καθόλου. Αλλά θα πρέπει να κάνεις όλα σωστά. Αν παραλείψεις, παραλείψεις μετρολογία, γιατί βαριέσαι να διαβάσεις. Παραλείψεις έλεγχο, pre-flight check. Μωρέ, εντάξει είναι. Έχεις πρόβλημα. Κάποια στιγμή θα έχεις πρόβλημα. Σωστά. Να επιλέγεις και να είσαι χαμηλών τόνων. Δεν χωρά μαγκές. Επιτρέπεται να ο άλλος να είναι καλύτερος από σένα και του λες πω ρε φίλε είσαι καλύτερος από μένα και να μην προσπαθείς να το φτάσεις. Ποτέ. Εκεί θα χτυπήσεις. Ή όταν έρθει η φελενάδα σου να την εντυπωσιάσεις, εκεί θα χτυπήσεις. Α, ναι, βέβαια. Να πας να πετάξεις όταν ο καιρός δεν είναι καλός, για να ήρθε τώρα η κοπέλα να σε δει, να πουλήσεις μαγιά σε φίλο, εκεί θα χτυπήσεις. Δεν έχει τέτοια. Εγώ μπορώ μέχρι εκεί.
ο Μίτσος μπορεί μέχρι πιο πέρα, ο Κότσος μπορεί πιο πριν από μένα, δηλαδή δεν βάζουμε αγώνα. Εγώ μπορώ μέχρι εκεί. Και ένα πράγμα που δεν είναι σωστό είναι ο ένας συναθλητής να το λέει τον άλλον, έλα ρε πάμε από εδώ, πάμε από εκεί. Εγώ δεν έλεγα ποτέ κανέναν, μέχρι που μπορείς μέχρι εκεί, ωραία, εγώ μπορώ μέχρι εκεί. Εμείς θα κάνουμε αυτό, εσύ θα είσαι εκεί και εγώ εδώ. Δεν χρειάζεται να τον πω έλα εκεί που θα πάω εγώ, ούτε θέλω να μου πει ο άλλος έλα εκεί που θα πας εσύ. Γιατί μπορεί να είναι επιπόλαιος, είναι όπως στις μηχανές, άλλος περνάει με 250 και άλλος πάει με φυσιολογική ταχύτητα. Κάπως έτσι είναι και αυτό. Βασίλη, μία τελευταία ερώτηση. Ναι. Θέλω να μου πεις τα συναισθήματά σου όταν είσαι ψηλά στον αέρα. Τα συναισθήματά μου, στα είπα πριν, που ο καφές ήταν καλός, γιατί είχα μία πολύ ωραία πτήση και πετούσα και στον ύπνο μου μετά, το ζούσα, έλεγα τι έζησα τώρα αυτή τη στιγμή. Ειδικά εκεί που χαμήλωνα κοντά στο έδαφος και να περνάω, να βλέπω τις πάπιες να τρέχουν να φύγουν από μένα, δηλαδή είμαι κι εγώ πάπια. Δηλαδή, είχα πάει στο Στόμιο και απογειώνομαι και λέω ρε εσύ εδώ πέρα είχε άγρια ζωή. Δηλαδή είχε ένα πράγμα το οποίο δεν είχε ούτε χωράφια ούτε τίποτα. Άγρια, άγρια εντελώς και είχε άγρια άλογα μέσα και είχα δει και νεκρά άλογα, νεκρά. Που δεν μπορείς να πας εκεί πέρα με άλλον τρόπο. Έχει σαν βάλτο, κατάλαβες. Και τα έβλεπα από πάνω εγώ αυτά πετώντας. Τι να σου πω, γυμνιστές, εκεί που πετάω στην παραλία βλέπω κάτι τσίζιδες, λέω τι κάνουν αυτοί εδώ πέρα, γυμνιστές. Με λέει άλλος που πέρασε από εδώ ρε. Δηλαδή εδώ ήρθαμε να κάνουμε ηλιοθεραπεία, πού σε βρήκα εδώ πάνω. Θυμάμαι κάποια φορά ήμουνα στην Πελοπόννησο κάτω και ήταν ένας Γερμανός, είχε ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, είχε κάτσει μόνος του, δεν υπήρχε κανένα στην παραλία και διάβαζε βιβλίο και εμείς περάσαμε μία παρέα. Και ξαναπεράσαμε και άρχισε, έβριζε, πετούσε πέτρες και τέτοια και με ερχότανε να πάω... Τι έσβησε? Με ερχότανε να πάω και να μαλώσω μαζί του, δηλαδή ήρθαμε εδώ, σβήσε το φως. Τελειώνει. Ναι. Ήρθαμε εδώ που δεν έχει κόσμο να κάνουμε την πλάκα μας. Βρέθηκε εσύ εδώ πέρα να μας χαλάσει το χώμα. Τέλος πάντων. Και μία άλλη φάση που είχα πετούσα στον αέρα, κοίτατε όλα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα και σε κάποια φάση νιώθω μια λάμψη, παφ, μια έτσι, σχετικά κοντά μου. Τι ήταν αυτή η λάμψη? Κάποιος είχε σηκώσει τα Περιστέρια και επειδή θα τα είχαν άμα πήγαινα εκεί πέρα, έπρεπε να μ' αλλάξει πορεία. Και επειδή είναι δύσκολο να μιλήσεις με έναν που είναι στο αλεξίπτο και με προπέλες, δεν ακούει τίποτα, εγώ πάνω τρελάδικο από θόρυβο. Έριξε φωτοβολίδα το άτομο και βλέπω τη λάμψη και κοιτάω, λέω τι έγινε, κοιτάω μετά κάτω και μου λέει με κάνει μια έτσι και τον έψαξα μετά αυτόν, τον βρήκα, όχι για να μαλώσω, του λέω φίλε πρόσχε πάρα πολύ να συνδεθούμε, να ξέρουμε εμείς σαν ομάδα που είσαστε εσείς, να έχουμε το νου μας, γιατί εγώ δεν θέλω να χάσει τα Περιστέρια, στην καμία περίπτωση δεν θέλω να το συμβεί αυτό, αλλά αυτό το η φωτοβολίδα, άμα πάρω φωτιά εγώ, θα καώ ζωντανό στον αέρα. Δηλαδή, το αλεξίπτο κατασκευάζεται από υλικά σαν τύπου πετρέλαιο, δεν πρέπει να πέσει εκεί πέρα σπίθα. Είναι ένα άθλημα ιδιαίτερο, για λίγους. Τα συναισθήματα που θα σε δώσει αυτό είναι, λες μια ζωή την έχουμε και το έχω ζήσει και το ξέρω και εγώ γι' αυτό το ξαναπήρα. Λέω γνωρίζω πώς να πετάξω αυτή τη συσκευή και δεν έχω. Πρέπει να έχω μία και να πετάω. Και τελικά δεν έχω παρέα. Αλλά το συναισθήματα που δίνει είναι, δηλαδή μπορεί να κάνεις motocross και να πάρεις αυτό και να πεις τι έκανα. Τι ήταν αυτά που έκανε, τίποτα. Δεν είναι αλλού, είναι προ, ξεφεύγει. Την αίσθηση που παίρνεις, έτσι. Ομορφιά. Ομορφιά. Θα κάνω μία σειρά με βίντεο εδώ μέσα, πριν το βγάλω έξω και ξεκινήσω τις πτήσεις. Θα κάνω μία σειρά με βίντεο που θα τα αναλύσω πιο πολύ. Δηλαδή, παράδειγμα, θα μιλήσω πιο πολύ για τη μεταφορά σε ένα βίντεο. Στο άλλο το βίντεο θα μιλήσω πιο πολύ για τον αέρα. Για μετεωρολογία. Στο άλλο το βίντεο θα μιλήσω πιο πολύ για εμπειρίες που είχα πάει εκεί, είχα κάνει το ένα, είχα κάνει το άλλο. Μπορώ να βάλω και παλιά βιντεάκια, γιατί έχω πολλά παλιά βιντεάκια με πολύ κακή ποιότητα που πετούσαμε. Και
Ήμουν ένα παιδί το οποίο δεν είχα τα μυαλά που έχω τώρα. Και τώρα θα το κάνω αλλιώς. Είχα σαν νέος κι εγώ το νου μου να... γιατί ο άλλος δεν είναι καλύτερος. Δεν έχω τέτοια τώρα. Δεν χωράνε αυτά τα πράγματα. Αμέσως καλύτερος, έλα να με δείχνεις. Πάλι καλά που σε βρήκα. Δεν θέλω να μπούμε σε διαδικασία ποιος είναι καλύτερος. Τίποτα. Όπου βλέπω τέτοια λέω φιλέ. Δεν πας να δεις αν έρχομαι. Πήγαινε από εκεί και να δεις πως είμαι εκεί και έρχομαι. Και δεν είμαι εδώ. Μας δουλεύεις, τι μας κάνεις. Να με βάλεις εσύ σε διαδικασία τώρα να νιώθω ανταγωνισμό με σένα. Εγώ δεν θέλω να είμαστε φιλαράκια. Είσαι καλύτερος, δεν είσαι. Τι με νοιάζει εμένα. Μπορούμε να συνεργαστούμε, να κάνουμε. Είχαμε και λίγο τέτοια, να σου πω την αλήθεια. Παντού είναι αυτά, αλλά δεν τα θέλω εγώ, δεν τα μπορώ αυτά. Δεν τα μπορώ. Φίλε, είσαι καλύτερος, ναι, άσε με ησυχία. Δηλαδή, θες να κάνουμε παρέα, καλώς δεν θες. Αλλά εγώ τις καλές στιγμές να θυμάμαι. Και πιστεύω ότι ήταν ένα βίντεο το οποίο κάποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει καλύτερα. Ίσως, παράδειγμα, ο Χάρης ο Χριστόπουλος θα μπορούσε να το κάνει καλύτερα, να έχει πιο πολλή εμπειρία σε αυτό που θα λέει. Αλλά έτυχε να το κάνω εγώ το βίντεο αυτό. Λόγω που είναι η δουλειά μου τα βίντεο, σαν YouTuber. Και το έκανα εγώ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα βίντεο να το κάνει ο Χάρης με την πρώτη ευκαιρία, να μας πει αυτός πώς τα βλέπει και να δει να έχει δύο βίντεο. Δηλαδή, βέβαια. Ναι. Ναι, και θα κοιτάξω, θα κάνω μερικά μια σειρά βιντεάκια. Αύριο, Μάγδα, ξέρεις θα κάνουμε. Θα κάνουμε μια σειρά με βιντεάκια, 2-3. Το είπαμε, ναι, θα κάνουμε βιντεάκια. Θα τελειώσω αυτά, θα ανεβάσω και μετά θα κάνουμε βιντεάκια να το πετάω. Α, μπράβο. Να το έξω, να το φουσκώσω, να το απογειώσω. Μπορεί να έχω και κάμερα στον αέρα. Και που ξέρεις, μπορεί να μαζευτείτε κι άλλοι και να ξαναξεκινήσετε πάλι. Να μαζευτούν κι άλλοι με την ευκαιρία αυτού του βίντεο. Θέλω να μαζευτούν από μόνοι τους. Δεν θέλω εγώ να παρασέρνω κόσμο. Δεν θα παρασύρεις. Μπορεί να σου πει ο άλλος, έχω κι εγώ ένα μινι. Ναι, ρε παιδί μου, κάποιος που να είναι ψημένος και τέτοια. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορώ ούτε να κάτσω να τον δείξω, τον άλλο να τον μάθω. Δεν μπορώ να πω στη διαδικασία τέτοια. Δεν είμαι δάσκαλος. Θέλει άλλο να ξέρεις να πετάς και άλλο να ξέρεις να διδάσκεις. Ναι. Θες ασύρματα, θες να τον πας στο βουνό, να λάβεις ευθύνη. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ωραία. Δηλαδή, κάποιος που θα κάνει τα μαθήματα και τέτοια και είναι από την κεντρική Ελλάδα ή αν με βλέπει κάποιος από την κεντρική Ελλάδα τώρα αυτή τη στιγμή και θέλει να κάνουν παρέα. Είμαι σίγουρος ότι αυτοί που πετάνε θα έχουν δει το βίντεο μέχρι τώρα, μέχρι το τέλος, γιατί είναι το άθλημά τους. Θα θέλω να πω σε εσάς, παιδιά, τώρα που είστε του αθλήματος, ότι θα χαρώ πολύ να βρω έναν όπως το λένε αυτό. Συμπιλότο. Συμπιλότο και να αρχίσω να κάνω καμιά πτυσούλα, να ξαναμπω πάλι στο πρόγραμμα, στην κεντρική Ελλάδα, Θεσσαλία ή και μέχρι Θεσσαλονίκη, έτσι να μην κάνω και ταξίδι 5 ώρες να κάνω μια πτήση. Ναι, μια μισή ώρα από εδώ. Να είναι εύκολο, ναι. Ναι, και θα ήθελα επίσης για σας να σας πω ότι το άθλημα αυτό το έκανα πιο παλιά. Έχω γνώσεις, όπως είδατε και δείτε το βίντεο, ξέρω τι λέω. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να μην τα είπα και τέλεια, γιατί δεν είμαι δάσκαλος. Μπορεί κάποιος από εσάς που με βλέπει τώρα αυτή τη στιγμή να είναι δάσκαλος. Θα ήθελα, εσύ φίλε, άμα με βλέπεις αυτή τη στιγμή και μου είπες, εντάξει, ξέρει το παλικάρι, πολύ καλά τι λέει, το έχει κάνει το άθλημα, φαίνεται ότι είναι χρόνια το έκανε, αλλά εγώ ξέρω παραπάνω και δεν το ανάλυσε αυτό έτσι, αυτό αλλιώς. Θα ήθελα πολύ να αφήσεις ένα σχόλιο και να σε βρω να κάνεις εσύ βίντεο. Μπορεί να έχει και άλλη σειρά. Δηλαδή, κύριε. Ναι, Μίτσο, πολύ ευχαρίστως. Ναι. Εγώ υλικό θέλω. Δηλαδή, βεβαίως. Άμα υπήρχε ο Χάρης τώρα, ο Χριστόπουλος που είναι πιο προ, θα ήθελα να. Αυτό θα το έκανε. Εγώ θα καθόμουν στην άκρη. Άμα ήταν τώρα εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Βέβαια, στο ναι. Θα καθόμουν και τον άφηνα να εκφραστεί. Ας τον καλλιτέχνη να εκφραστεί. Άρα, όποιος θέλει να κάνει βίντεο με αυτά να μιλήσει 2-3 πραγματάκια και άμα είναι εκπαιδευτής να μπορεί να πει και δωρεάν θα είναι το βίντεο, δεν θα πάρω δηλαδή σε διαφημίζω, φέρμε λεφτά, τίποτα, δωρεάν εντελώς. Μπορεί να μιλήσει για το άθλημα και μετά μπορεί να πει το τηλέφωνο μου είναι αυτό και θα χαρώ να σας εξυπηρετήσω, να σας γνωρίσω, να σας μάθω το αντικείμενο στην πράξη κτλ. Και τώρα μου ήρθε στο μυαλό ένας κύριος, το οποίο τον πάρουμε τηλέφωνο να μας κάνει βίντεο. Αλλά πέρα από αυτόν τον κύριο, μπορεί να είναι και δύο εκπαιδευτές. Να θέλω να πω 2-3 πράγματα. Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Ωραία.
Αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασίλειο. Κάτι τέτοια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να μας κάνετε και άλλα βιντεάκια. Θέλει και, είναι δίχρονος κινητήρας και θέλει και λαδάκι. Να το βάζεις, να το ανακατεύεις και μετά να το βάζεις μέσα. Σε πιο specific βίντεο, σε πιο εξειδικευμένο. Ναι. Ναι, δηλαδή εγώ αν το δω έτσι γενικώς, είμαι πολύ καλυμμένη. Εγώ είτε κάνω βίντεο με εκπαιδευτές ή με ανθρώπους που είναι πολύ παλιοί και πάρα πολύ γνώστες, είτε δεν κάνω βίντεο με αυτούς, είτε κάνω με αυτούς, εγώ θα κάνω μια σειρά με αυτά που γνωρίζω εγώ. Αλλά προς Θεού, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, δεν θα μπεις στο YouTube για να μάθεις να πετάς. Εννοείται τίποτα, αυτό το πράγμα. Με ναι. Τίποτα. Θα πρέπει να ξέρεις να πετάς και να δεις το βίντεο και να πεις «Α, αυτό δεν το είχα σκεφτεί» ή οτιδήποτε, σαν συμπληρωματικό, σαν μια άποψη, σαν να πίνουμε καφέ. Δεν θα δεις εδώ πέρα και θα πεις «Πάω να πετάξω». Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, να ξέρετε. Γιατί υπάρχουν μερικοί έξω που θα πει «Το είδα, θα δω και κάνα δύο βίντεο ακόμα αγγλικά και θα πάω να πετάξω». Ναι, καλά, σίγουρα. Δεν γίνεται, δηλαδή, το πάντα γίνεται, μπορεί να σκοτωθείς. Ναι. Μακριά από αυτό. Για κάτσε λίγο, μην είσαι εδώ. Δεν πάρω εγώ τηλέφωνο. Αυτό να το προσέξετε πάρα πολύ. Και ναι, εγώ θα κάνω βιντεάκια για αυτά τα πράγματα που γνωρίζω. Δηλαδή μπορώ να μιλήσω για μηχανικά μέρη, για μετεωρολογία, θα σκεφτώ τι είναι, αλλά να περιμένετε μια σειρά με βίντεο, είτε το δουν αυτό αρκετοί είτε όχι, θα κάνω μια σειρά με βίντεο να υπάρχουν και θα ήθελα πολύ κάποιος να αφήσει ένα σχόλιο ή να με βρει, μπορούν να με βρουν αυτοί, με ξέρουν, γιατί είμαι από τους παλιούς παραμοτοριστές, είμαι από τους πρώτους και μπορούν να με βρουν, να επικοινωνήσουν μαζί μου, μερικοί έχουν και το τηλέφωνό μου, το email μου κτλ, το Facebook, και να μου πούνε ότι έλα να κάνουμε ένα βιντεάκι, πιο προχώ βίντεο, για πιο προχωρημένους. Θα χαρώ πολύ να σας φιλοξενήσω, κυρίες και κύριοι, τέτοιο, στην κάμερά μου και να μου μοιραστείτε τις γνώσεις σας, τις περαιτέρω γνώσεις σας ή και ίδιες γνώσεις να έχετε, να κάνετε και εσείς ένα βίντεο στο κανάλι εδώ, να το αναλύσουμε κι άλλο. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας πάρω μια συνέντευξη και να μιλήσετε για το αντικείμενο που έχω αγαπήσει για 10 χρόνια. Το είχα έτσι. 10 χρόνια το είχα έτσι. Δηλαδή, ναι. Το είχα έτσι, λέει. Έχω και το παλιό. Ναι. Να το δούμε μια ματιά. Έλα λίγο να το δούμε. Κοίτα, λίγο. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία. Εγώ όταν πετούσα και έπρεπε να δω τα καλώδια, έτσι έβλεπα από κάτω. Γιατί εδώ ήταν τα καλώδια, αλλά χάνεται. Γιατί όταν έχει κάτι φόντο, το βλέπεις. Εσύ με βλέπεις, γιατί έχεις φόντο τον ουρανό. Εγώ έχω φόντο κάτω, πληροφορία. Πολλά πράγματα. Ναι. Ένα δεις το παλιό μου μοτέρ, το Σιμονίνι, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ και θα με ενδιαφέρει να τα αλλάξω. Αν έχει κάποιος που με βλέπει Σιμονίνι, μπορώ να τα ανταλλάξω και με χρήματα να τα βρούμε. Παίρνω, δίνω, λογικά παίρνω, γιατί το Σιμονίνι είναι πιο παλιό. Αυτή είναι η τσάντα που μπαίνει το στεφάνι, έτσι, όλα σκονισμένα. Και αυτό είναι το Σιμονίνι που πετούσα, είναι 200, εκείνο είναι 80 κυβικά, δίχρονα. Αυτό είναι το στεφάνι του, είναι ένα πλήρες σετάκι, το οποίο είναι παλιό, δεν φοβάμαι να το πετάξω. Αυτό θέλει επισκευή, θέλει κάτι κουλουράκια εδώ μέσα, θέλει, πετάει, αλλά φοβάμαι να το πετάξω, θέλει να ασχοληθώ. Εδώ είναι το φεδρικό του. Πάρε μου λίγο το φορτιστή που κουνιέται από εκεί μπροστά. Ναι. Έχουν λήξει το φτερό, έχει λήξει προπέλατο εδώ πέρα. 200, γύρω στα 30 κιλά, ενώ το άλλο είναι 20. Πολλά τα κιλά, Άρη. Έτσι δεν έλεγε. Έτσι, πολλά τα λεφτά, έτσι. Πολλά τα κιλά. Αλλά εγώ είμαι διατεθειμένος να έχω βαρύ. Και θα μπορούσα να το ανταλλάξω αυτό, το οποίο είναι ολοκένουργιο αυτό. Που βλέπαμε. Μετακινούμε. Ναι, μετακινήσε έτσι. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Μιλάμε για ένα μεγάλο βίντεο. Ήθελα να γίνει μεγάλο βίντεο. Σας στέλνω την αγάπη μου και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.